Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Αρκετή μπάλα είδαμε σήμερα. Ελληνικές ομάδες. Και τολμώ να πω ότι αν εξαιρέσει τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφαγε γιούχα από τους οπαδούς του, όλοι οι άλλοι τα ψιλοκαταφέραν. Τα Γιάννενα χάσανε μόνο με 1-0 μέσα στην Αλκμαρ, ένα διαχειρίσιμο σκορ. Ένα σκορ όχι αποτρεπτικό. Με ένα 3-5-2 που έγινε 5-4-1 με τον Πετράκη στην τρίτη του αλλαγή να βάζει έναν χαφ και να βγάζει το φόρ το δεύτερο, το Γιάκο, για να κρατήσει το αποτέλεσμα. Και από εκεί, αν βγει κάτι, γιατί να μην το φτιάξουμε. Με ένα Μπας Γιάννενα με μέτριο υλικό, αλλά με καλό σύστημα. Δηλαδή, με τρία μέτρια στόπερ, Τζιμόπουλο, Μιχάλη και Μπέριο, με το Λίλα μπροστά από Ακώστα και Κοζορώνη, πολύ καλή τριάδα στα χαφ, μέτρι back half, και ο Γιάκος με το Φερφελή έχουν να φάνε πολλά ψωμιά ακόμα για να πεις ότι στο 3-5-2 μπορεί ένας από τους δύο να βγει σε περιφερειακή κίνηση και ο άλλος να είναι σε λιγότερο κίνηση, αλλά μέσα στην περιοχή πολύ καλός στην εκτέλεση. Πιστεύω ότι και να αποκλειστούν τα Γιάννενα, με αξιοπρέπεια θα φύγουν από το θεσμό. Είναι η άπειρη ομάδα από όλες τις ελληνικές. Πέρα από τις προβλέψεις εδώ των δικών μας ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, ότι την έχει βάψει η ΑΕΚ, την έχει κάτσει η ΑΕΚ, τη βάρκα, η ΑΕΚ πήρε το 0-0, έκανε και αυτή καλή άμυνα, έπαιξε με δύο δεκάρια στο τέλος, ο ένας έπαιξε φορ και ο άλλος έπαιξε από πίσω. Έβγαλε το Βάρκας, έβαλε χαφ, αμυντικό, πήγε για το 0-0, το πήρε και αυτό είναι διαχειρίσιμο σκορ. Δεν νομίζω ότι οι αεξίδες είπαν ου. Εκείνο που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η νίκη του Παναθηναϊκού με 1-0, γιατί αυτό το είδα περισσότερο, σχεδόν το είδα όλο το παιχνίδι, τα άλλα τα ψιλοέβλεπα. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε και μάλιστα πήρε μια σπουδαία νίκη με 1-0 και... Εκείνο που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο κακός προπονητής του σήμερα έκανε αυτό που δεν θα έκανε ποτέ ο Ίβιτς, δηλαδή να αλλάξει δύο φορές το σύστημα από 3-4-3 να το πάει στο 4-2-3-1 και ύστερα να το παίξει σε 4-4-2 με ρόμβο και εκεί να βάλει και τον γκολ, το οποίο ήρθε βέβαια από την πίσω γραμμή από τον πολύ καλό στόπερ σήμερα, το Μολέδο, τον τρίτο στόπερ του Παναθηναϊκού ξεκινώντας το παιχνίδι, γιατί ο Κουντρουμπής ήταν δεξί στόπερ, ο Μολέδο κεντρικός και αριστερός στόπερ ήταν ο Ιβάνοφ. Ο Παναθηναϊκός μου άρεσε γιατί έπαιξε πολύ το παιχνίδι της τακτικής, άλλαξε το σύστημά του δύο φορές, ανακάτευσε την τράπουλα και χωρίς να έχει σε μεγάλες μέρες τους πλαϊνούς εξτρέμ, τον Οκάκο και τον Ιμπάρμπο, οι οποίοι είναι ερωτηματικά, στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Όταν μπήκε ο Βηγιαφάνες εκεί και βγήκε ο Κουτρουμπής και άλλαξε το σύστημα, πλατιάσαν περισσότερο και πιέσαν περισσότερο, με το Λεντέσμα να παίζει ένα στυλ Πύρλο, να μαζεύει τα πολύ πίσω και να πετάζει αυτές τις τριαντάρες μπαλιές στις πλευρές. Ψιλοέκοψε και πίσω. Βιολογικά είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Εσχέν, γιατί θα μου γινόταν ερώτηση πώς βλέπεις, θα πούμε, το Λεντέσμα. Σε καλή σχετικά κατάσταση, παρά τα 35 του τον είδα. Είναι κάτι καλύτερο από όσα έχουμε δει στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Εκείνος που ήταν πεσμένος ήταν ο Ζέκα σήμερα. Δηλαδή, αν ένα Ζέκα ήταν πιο έτσι εργάτης, καλός δίπλα στο Λεντέσμα, θα ήταν πολύ καλύτερα και τα αμυντικά χαφ. Πεσμένο τον είδα λίγο το Ζέκα, δεν ξέρω τι γνώμη έχουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού, η ΑΕΚ Στοχόλμης, σίγουρα ήταν καλύτερη ομάδα από αυτή την ομάδα που είδαμε χθες στο Καραϊσκάκι. Σίγουρα είχε περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες. Είχε πολλούς παίκτες, και τον Πατρίκ, τον αριστερό back half, και τον ένατο στόπερ, και τον Μπλομπέρπ, τεχνίτης, και τον Οφόρη, τεχνίτης, και τον Ιζιζάκη,
τεχνίτης με μεγάλους χώρους κτλ. Καλή ομάδα. Καλή ομάδα, θα μπορούσε να προηγηθεί και αυτή, δικαιούται ένα γκολ. Αλλά να πούμε εδώ ότι ακυρώθηκε ένα κανονικό γκολ του Παναθηναϊκού, ίδιο ακριβώς με τον γκολ που ακυρώθηκε στον Άγιαξ. Δηλαδή δεν το ακυρώνεις. Είναι στην ίδια ευθεία και ο επιτιθέμενος, σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, αν υπάρχει μια αμφιβολία για τον επόπτη, πρέπει να πάει υπέρ του επιτιθέμενου. Έτσι λένε στους διαιτητές οι δάσκαλοι τους και έτσι λέμε και εμείς, γιατί αυτά μαθαίνουμε. Δηλαδή, λέει ο καθηγητής την ώρα του μαθήματος, εάν, επόπτη, έχεις μια μικρή αμφιβολία ή μεγάλη αμφιβολία, έχεις μια αμφιβολία, είναι ή δεν είναι, είσαι στο όριο ρε παιδί μου, όχι να... και σου λέει η συνείδησή σου τι να κάνεις. Καλύτερα είναι στην αμφιβολία να το δώσεις υπέρ του επιτιθέμενου, για να υπάρξει, καλύτερα το λάθος να γίνει το λάθος να πάει εις βάρος της αμυνόμενης ομάδος και όχι της επιτιθέμενης ομάδος. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός δικαιούται να φωνάζει για ένα γκολ το οποίο το ακυρώνεται και έχει να κάνει με τον Μπέρκ. Ο Μπέρκ είχε και άλλο ένα γκολ το οποίο το ακυρώθηκε και δείχνει ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Επίσης δείχνει ότι δεν ταιριάζει στον Παναθηναϊκό πάνω στον Μπέρκ το 3-4-3, διότι και ο ένας ο εξτρέμ, ο Ιμπάρμπο, και ο άλλος ο Ουακάκο δεν έχουν στοιχεία. Ο Ιμπάρμπο έχει στοιχεία δεύτερου φορ, ο άλλος δεν έχει στοιχεία δεκαριού, ούτε ο Ιμπάρμπο έχει στοιχεία δεκαριού. Δηλαδή είναι προτιμότερο να βάζεις τον Ιμπάρμπο δεύτερο φορ με τον Μπέρκ σε 4-4-2 ή σε 3-5-2 παρά να τους έχεις μακριά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ουσιαστικά έτσι όπως έπαιζε ο Παναθηναϊκός το 3-4-3 μέχρι πότε τα άλλαξε, 60 λεπτό και τα λοιπά, ο Ιμπάρμπο και ο Ακάκο ήταν μακριά ένας με τον άλλον. Δεν υπήρχε ουσιαστικό δεκάρι πίσω από τον Μπέρκ και αναγκαζόταν ο Μπέρκ, αφού θέλετε να αναλύσουμε Παναθηναϊκό συστήματα και τέτοια και ακούν και Παναθηναϊκοί, να αναγκάζεται ο Μπέρκ να βγαίνει σε μεγάλη συμμετοχή. Να βγαίνει δηλαδή σε ρόλους και δεκαριού, να παίζει δύο ρόλους ο Μπέρκ. Βέβαια, ο Μπέρκ είναι παίκτης ο οποίος έχει τα στοιχεία, δεν είναι Κλάους δηλαδή. Έχει τα στοιχεία, δεν είναι. Πώς το λέγανε τον Κοβάσεβιτ, δηλαδή αγκούρι, αλλά μόνο ψηλά καλός, παιχτάρα στον αέρα και μόνο σε αυτό καλός. Δεν είναι δηλαδή μονοδιάστατο σέντερφορ. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά όμως στο 4-2-3-1 με το Βιαφάνιες από πίσω απελευθερώθηκε περισσότερο και είχε στην πλάτη του ένα παίκτη που για μένα και ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει ένα καλύτερο παίκτη από το Βιαφάνιες. Δηλαδή θα προτιμούσα στο 4-2-3-1 ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως το βλέπω το έργο εγώ, είναι καλούτσικη η τριάδα πίσω από τον Μπέρκ, αλλά εκεί αν ο Παναθηναϊκός είχε μαρούλι θα έπρεπε να στηρίξει τον Μπέρκ με κάτι πιο ποιοτικό, με κάτι πιο ακριβό, με κάτι πιο δυναμικό, με κάτι πιο εξτρεμιστικό, στα εξτρέμ δηλαδή, με καλύτερη ποιότητα σαν δεκάρι κτλ. Βλέπω λοιπόν ότι έτσι όπως πάει το έργο στον Παναθηναϊκό από τις πρώτες εκτιμήσεις που βλέπω, μη δείτε το Λεντέσμα σε 4-2-3-1 να παίξει πίσω από τον Μπέρκ και να παίξει δίπλα στο Ζέκα ένας άλλος χαφ και να δεις το Λεντέσμα πιο μπροστά, γιατί ο Βιγιαφάνες καλός χρυσός δεν είναι για τον Παναθηναϊκό που θα χτυπήσει πρωτάθλημα, που θα μπει στους ομίλους δυνατά στο UEFA. Δεν είναι για μένα. Στην άκρη δεν μπορεί να παίξει και περιμένω αυτόν τον Μπουμάλ. Να δω πότε θα έρθει ο Μπουμάλ στην περιοχή, μάλλον στη γραμμή, για να κλείσει μέσα κτλ. Ο Μπουμάλ, που στην πορεία θα δούμε, μπορεί να είναι και αυτός πολύ καλή περίπτωση για δεύτερος επιθετικός. Και να πω επίσης και το άλλο, ότι ο Λέτο μπαίνει μόνο στον Παναθηναϊκό σε ρόμβο, σε 4-4-2, δεν χωράει αλλού. Δηλαδή δεν χωράει δεκάρι σε 4-2-3-1, δύσκολα. Δεν χωράει εξτρέμ σε 4-2-3-1 πάλι ή σε 4-3-3. Μόνο δεύτερο φορ, μικρές κινήσεις και ίσως είναι και λίγο οξύμορο αυτό, γιατί οι φίλοι Παναθηναϊκοί σαν δεύτερο σέντερ φορ ο Λέτο θα αναγκαστεί ο Μπέρκ
να κάνει μεγαλύτερη κίνηση και να βγει και χαμάλης του Λέτο. Και αυτό είναι λίγο unfair στο ποδόσφαιρο. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Μη μου συγκρίνετε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, πώς είδες τον ένα, πώς είδες τον άλλον. Μην μπείτε σε φιλοσοφία σύγκρισης, γιατί το μάτς του ΠΑΟΚ ήταν ένα μάτς κλεψιμέικο, ενώ το μάτς του Παναθηναϊκού ήταν μάτς παραγωγικό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε πιο δύσκολο έργο από τον ΠΑΟΚ όσον αφορά το πρώτο μάτς, το έχω στη Λεωφόρο και πρέπει να πάρω αποτέλεσμα. Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ έπαιζε το πρώτο μάτς στην Τούμπα με τον Άγιαξ, ίσως το έργο του για μένα θα ήταν πολύ δυσκολότερο. Θα ήταν πολύ δυσκολότερο το έργο του ΠΑΟΚ, γιατί θα έπρεπε να παράξει ποδόσφαιρο. Και όπως είδαμε και στο τελευταίο φιλικό, ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να το κάνει για το απλό λόγο ότι δεν έχει παραγωγικά χαφ. Δεν έχει χαφ να τρέξει ο Τζίμιρο, να τρέξει ο Χαρίσης, να βγει με την μπάλα ο Χαρίσης δυνατά στα πόδια, αλλά ουσιαστικά δεν έχει αυτό που λέμε το χάφαρο, ο οποίος να περάσει την μπάλα από τα πόδια του, να τη μοιράσει, να την κάνει κτλ. Βλέπω λοιπόν ότι η ΑΕΚ με τον Μπαγκασέτα και με τον Μάνδαλο να είναι σε καλύτερη μοίρα σε αυτή τη θέση από ότι είναι ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός με τον Βηγιαφάνες, που τον περιμένω ακόμα. Που τώρα μπορεί να βγουν Παναθηναϊκοί και να πούμε ότι ο Βηγιαφάνες είναι παικταράς. Θα ακουστούν όπως ακούγομαι εγώ. Λέω λοιπόν ότι η ΑΕΚ στο κομμάτι παράγω, με το Μάνταλο που είναι ανεβασμένος και τον Μπακασέτα και με την αγωνιστική στιαπού που μπορεί να παίξει ο Σωσίας του Μητσικώστα, ο προπονητής της ΑΕΚ, αν τους χωρέσει και τους δύο μέσα, δηλαδή πώς να βάλει, ρε παιδί μου, τύπης έξω αριστερά τον Μάνταλο, αλλά με τον αριστερό τον μπακ να πλατιάζει από εκεί, να έχει δύο παίκτες στον άξονα δεκάρια και ο ένας να γίνεται δεύτερος φορ. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη κίνηση και πολύ τακτική από τον Κετσπάγια. Αν θα το κάνει, δεν ξέρω, δουλειά δικιά του είναι, δεν είναι δικιά μου. Απλά εγώ λέω πώς μπορεί να γίνει θεωρητικά. Πρακτικά πρέπει να το δείξει ο προπονητής της ΑΕΚ. Μου άρεσε ο Παναθηναϊκός, μου άρεσε ο Μολέντο, ο Κουτρουμπής είναι παραφωνία, είτε σαν τρίτο στόπερ, είτε σαν δεύτερο στόπερ. Καλά έκανε και τον έβγαλε ο προπονητής του Παναθηναϊκού και κράτησε το Μολέντο με τον Ιβάνοφ Διάδα, Μέστο και Χουλτ. Λουντ τον έλεγε ο άλλος, καλά, ο άλλος είναι για σύνταξη να πούμε. Ο άλλος είναι για σύνταξη. Αυτός που ο Σωτήρης Χριστόπουλος, πώς το λένε, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, είσαι για τη σύνταξη. Άρχισε πάλι τα πώς τα λένε, θέλω. Ελληνικό, ναι, θέλω. Με παχύ αυτό. Με και φουσκάλα επάνω, ναι. Ωραίο, ναι. Λοιπόν, άρχισε πάλι τα ιστορικά. Στο πρώτο τέταρτο δεν έκανε καμιά αναμετάδοση. Άσχετη δίκο εδώ. Λοιπόν, δεν έκανε καμιά αναμετάδοση. Άρχισε την ιστορία. Το ύψος, το βάρος κτλ. Άστα τραγωδία. Τραγωδία ο TTV. Πάρτε κάνα νέο άνθρωπο εκεί. Κάνα τριαντάρι. Κάνα 25, κάνα 28. Βρείτε εκεί κανένα σαν τον γιατρό, τον Ηρακλειδέα, βάλτε τον εκεί να κάνει ένα μετάδοση. Στον ΟΤΕ TV, τι πράγμα είναι αυτό. Φτάνει τόσο Σωτηρακόπουλο, φτάνει. Από το 85 στο σχολείο το θυμάμαι. Λύκειο πήγαινα. Φτάνει. Φτάνει, δεν θέλουμε άλλο. Θέλουμε κανένα νέο. Τελείωσε. Τι πράγμα είναι αυτό. Ωραίο τελείωμα, ωραία παλιά. Λέει πλάγιο, άω την παλιά. Πολύ ωραία παλιά, λέει. Έχει πάει στο πλάγιο, λέει. Άμα ήταν λίγο σιγανότερη, λέει, θα ήταν ακόμα καλύτερη. Δηλαδή, ακούσαν οησίες. Δεν ακούγονται. Ο άλλος ο Πήχας φοβερός στο Νόβα. Πήχας λέγεται. Κύριος που. Φοβερός. Αυτός που αναμετάδιδε την ΑΕΚ. Φοβερός speaker. Τρομερός. Κάθομαι και τον ακούω. Ουστάρω. Δεν με κοιμίζει. Με σηκώνει. Χρωματίζει τη φάση. Λέει και πέντε πράγματα που έγινε αλλαγή. Εσωτερική αλλαγή. Και ένα σπορ που άκουγα τώρα. Αυτός που έκανα την αναμετάδοση. Είπε πώς έγινε η αλλαγή, πώς έγινε η εσωτερική αλλαγή του αντίπαλου. Ο φορ βγήκε, από φορ μπήκε έξω δεξιά, μπήκε ο άλλος φορ. Κατάλαβα, ήμουνα στα μάξι, οδήγαγα, γιατί άκουγα αναμετάδοση, ξέρω εγώ, εκείνη την ώρα, σαν πελάτης μιλάω. Και άκουγα αναμετάδοση. Αυτός που έκανε αναμετάδοση στην ΑΕΚ, εκεί μέσα στη Σεντετιέν,
με κατατόπισε σαν ακροατή, κατάλαβα τι γίνεται στο γήπεδο. Οι άλλοι είναι ντουβάρια. Τα ντουβάρια δεν τα θέλουμε. Θέλουμε τους καλούς. Πώς θα γίνει? Τι να κάνουμε, να πληρώνουμε συνδρομές και ακούμε τις βαλούτες? Με ρωτάς εμένα να πληρώνω, να ακούω τον Σωτηρακόπουλο να μου λέει ιστορία, γεωγραφία, ψυχολογία, κοινωνιολογία και να μην βλέπω μπάλα? Δηλαδή κάποια στιγμή έχει ένας παίκτης την μπάλα, δεν ξέρω ποιος είναι, τι κίνηση κάνει. Θέλω να με το πει, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι τηλεθεατής. Τι είναι αυτό το πράγμα, να πούμε? Λοιπόν, μη συγκρίνετε τον ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα το συγκρίνετε σε ανάλογο παιχνίδι παραγωγικό μέσα στην Τούμπα ή σε κάποιο άλλο γήπεδο όπου ο ΠΑΟΚ θα πάρει κατοχή να πιέσει. Επίσης να πω ότι το 3-4-3 για μένα, για να παράξεις, είναι ένα σύστημα το οποίο δεν είναι για να παράξεις αλλά για να κλέψεις. Μετά, 3-4-3 δεν έχεις δεκάρι. Έχεις δύο χαφ που τα δύο χαφ, Λεντέσμα και Ζέκα, κόβουνε μόνο. Ο Λεντέσμα μάλιστα έπαιξε και λίγο απατεωνίστηκα γιατί γυρνούσε προς τα πίσω στυλ Πύρλο, στα τελευταία του ο Πύρλος να πούμε, ερχόταν πίσω και τραβούσε τις διαγώνιες στις μεγάλες μπαλιές. Αυτό είναι ψηλό απατεωνίστικο. Δεν μπορεί να πατήσει ο Λεντέσμα πολλά μέτρα. Από πίσω, μπαλιές, ωραίες κτλ. Πάντως, από τον Εσχέση, καλύτερη βιολογική κατάσταση τον βλέπω εγώ ότι είναι. Δεν ταιριάζει. Και ο Ιμπάρμπο με τον Ουακάκο δεν έχουν τη δυνατότητα, μαύροι άνθρωποι τώρα, να γίνουν εξτρέμ και κατά συνθήκη δεκάρια. Δεν γίνεται. Εκεί θέλει να τους μιλάς, να τους ξαναμιλάς, να τους ξαναμιλάς. Τώρα, πού να βγεις τώρα ιστορίες τώρα, 4.000 λέξεις για να καταλάβει ο μαύρος πού να πάει, ξέρω εγώ, και πού να σταθεί. Μπελάς μεγάλος είναι. 9.55. Και ενώ το μήνυμά σας στο 54.340. Και φυσικά οι Ολυμπιακοί ζηλέψαν σήμερα. Ζηλέψανε τα πουλάκια μου. Και βέβαια ζηλέψανε. Ο Πρίντεζης, ναι, μπράβο, ναι, όχι Πήχας. Ισίδωρος Πρίντεζης. Φοβερός, συγχαρητήρια. Είναι ο δημοσιογράφος της Νόβα που μετέδωσε το μάθη ΣΑΕΚ. Μπράβο, πολύ ωραίος ο Ισίδωρος. Θέλω πολύ να τον γνωρίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με εκφράζει. Με κρατάει ζωντανό. Πώς θα στο πω, επειδή με αυτό το γουστάρω εγώ, σαν πελάτης. Ραπ, καλησπέρα. Άκουσα τυχαία. Τον Τζόνι είπε τίποτα, λέει. Φιλιά, πώς πρέπει να παρθέσει. Τι να γίνει, όχι, τίποτα. Γίνει, όλα μια χαρά. Ραπ, η ΑΕΚ είχε το δεύτερο ρόλο σε αυτό το μάτς. Κάτσε να τους δούμε στο ΑΚΑ να ανοιχτούν λίγο. Όπως και τον ΠΑΟΚ αν χρειαστεί. Ναι, 0-7. Σωστό. Σήμερα είδαμε τον Παναθηναϊκό που γύρισε δυο συστήματα ο προπονητής του. Αυτό που δεν μπορώ να δω από τον Ίβιτς, δηλαδή. Που έλεγαν κολλήσει το μάτς, σκαλώσει. Πολλοί οι λόγοι, πολλές αναποδιές συμβαίνουν στα μάτς. Και ρατάς το γύρισε από 3-4-3, το έκανε 4-2-3-1. Και για να προσαρμόσει το Λέτο στο σύστημα, το άλλαξε και το έκανε ρόμβο. Λεντέσμα, Ζέκα δεξιά, η Μπάρμπο αριστερά, Βιγιαφάνες δεκάρι, Λέτο και Μπέρκ σε 4-4-2. Μα αυτό είναι ο προπονητής. Να αλλάζει σύμφωνα με τα δεδομένα του παιχνιδιού. Σύμφωνα με τα συμφέροντα της ομάδος του. Δεν περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να λέω ψέματα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα ότι ο τύπος θα ξηγιότανε τέτοιες αλλαγές. Μου έκανε θετική εντύπωση. Επίσης να πω για το υλικό του Παναθηναϊκού, από όσο ψηλό είδα, θέλω να ξαναδώ το Χουλτ. Καλός μου φαίνεται, θέλω να το ξαναδώ. Ο αριστερός μπακ, θα προτιμούσα έναν νάνο σε φόρμα, για να είμαι ειλικρινής. Ο Μολέδο φανταστικός, καλός ο Ιβάνοφ, περιττός ο Κουτρουμπής. Περιττός ο Κουτρουμπής. Θα μου πεις ένα 3-5-2, ποιον αναβάλεις? Εντάξει, εκεί θα ήθελα κάτι καλύτερο. Επίσης, στο Μπέρκ, στο πρώτο ημίχρονο, ο Μπέρκ ήταν ψιλορφανός. Φώναζε ο προπονητής, παίξτε τον Μπέρκ, κάντε τον Μπέρκ πιο κοντά κτλ. Μα ο Μπέρκ δεν είχε από πίσω του χαφ. Ο Λεντέσμα δεν πατάει. Ο Κουακάκο που θα μπορούσε να παίξει δεκάρι στη γραμμή και ο Ιμπάρμπο να γίνει πιο σεντερφόρ, τραβήθηκε και αυτός πιο πολύ στα άκρα κτλ. Τέλος πάντων, καλώς ήταν ο Παναθηναϊκός, το πήρε το μάτς, πιστεύω ότι θα προκριθεί, για να είμαι ειλικρινής. Η ΑΕΚ θα δώσει μεγάλη μάχη, γιατί εκεί θα, όπως είπε και ο φίλος, θα ανοιχτεί,
Δεν την είδα όλο το παιχνίδι, δεν έχω ασφαλή συμπεράσματα. Όπως βλέπετε και όπως ακούτε, περισσότερο αναλύω τον Παναθηναϊκό και θέλω τους Παναθηναϊκούς σήμερα. Γουστάρω σήμερα τους Παναθηναϊκούς να βγουν και να μας μιλήσουν. Πες και μια κουβέντα για τα Γιάννα το Πετράκη. Αξιοπρεπέστατα την, ναι, αξιοπρεπέστατη εμφάνιση. Βλέπαμε μαζί με τον γιατρό τον Ηρακλειδέα το ματς και πραγματικά ήταν αξιοπρεπή η εμφάνιση όσο είδαμε. Και εγώ πιστεύω ότι, τα Γιάννα τελικά θα φάνε ένα γκολ και θα αποκλειστούν τελικά. Αυτή είναι πιο καλή ομάδα. Άμα βρει χώρο περισσότερο, θα ανοιχθεί, θα βρει χώρους. Και επίσης το 3-5-2 για να σπάσεις άμυνες δεν είναι τόσο. Δηλαδή μπορεί να πρέπει να παίξει με τετράδα ή 4-4-2 ή 4-2-3-1 ή 4-3-3 ή 4-3-3 με ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Δεν ξέρω, πάντως το 3-5-2 για να ανοίξω, για να ανοίξω το παιχνίδι και τα λοιπά, ίσως είναι δύσκολο. Ίσως, λέω ίσως, ξέρει καλύτερο ο Πετράκης βέβαια, θα πρέπει να αλλάξω την τακτική μου και τη στρατηγική μου και το σύστημά μου στα Γιάννενα. Για να μας. Σκέψω ότι έχει αλλαγές Μπουμάλ και Βλαχοδήμο. Σωστό. Σωστό και το έχεις δίκιο για λαμά μου. Αλλά από την άλλη μεριά να πω ότι εγώ τον Μπουμάλ τον περιμένω πολύ. Δηλαδή τον πιστεύω πολύ. Και πιστεύω και αυτό το Βλαχοδήμο να ανέβει. Δηλαδή παλεύεται ο Βλαχοδήμος με τον Οκάκο και ο Μπουμάλ με τον Ιμπάρμπο. Και για να είμαι ειλικρινής, τον Ιμπάρμπο. Τον Ιμπάρμπο έτσι όπως τον είδα, και σωματώδη και γρήγορο και τα λοιπά, και αθληταρά, θα τον δοκίμαζα σε 4-2-3-1 έξω Βηγιαφάνες και μέσα ο Βλαχοδήμος με τον, πώς το λένε τον άλλο, τον Μπουμάλ, με τον Ιμπάρμπο σαν δεκάρι μπροστά από Λεντέσμα και Ζέκα. Αυτό θα ήθελα να το δω, για να είμαι ειλικρινής. Θα ήθελα να είχα έτσι μια εικόνα, μια παράσταση ποδοσφαιρική με τον Ιμπάρμπο δεκάρι. Δεν ξέρω, θέλω και τη γνώμη του γιατρού του Ηρακλειδέα, γιατί δεν ξέχασα να το ρωτήσω, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις με τον γιατρό. Ωραία φουσκάλα, ρε Μπέστη. Είσαι ασύλληπτος. Είσαι τρομερός. Ωραία φουσκάλα. Βέβαια. Ναι, τι. Θα ήθελα λοιπόν τον γιατρό του Ηρακλειδέα να. Δηλαδή, ποιο προτιμάει σε 4-2-3-1 πίσω από τον Μπέρκ, τον Ιμπάρμπο ή τον Ουακάκο? Τον Ιμπάρμπο, λέω εγώ. Και όπως λέει σωστά και ο Γιαλαμάς στο μήνυμα, μην ξεχνάς, Ραπτό λέει ότι υπάρχει και ο Βλαχοδήμος, υπάρχει και ο. Πες τον άλλο να. Και ο Μπουμάλ. Τον Μπουμάλ τον περιμένουμε. Τον Μπουμάλ τον περιμένουμε να τον δούμε στον κλειστό το χώρο. Γιατί ο Μπουμάλ στον Πανιόνιο, είπε ένα ωραίο Χριστίδης εχθές. Ο Νίκος ο Χριστίδης είπε ένα πολύ ωραίο, τον άκουγα στον Κανελάκη. Ευκαιρία για τον Μπουμάλ, ότι θα πρέπει να δούμε τον Μπουμάλ σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού. Κλείνεται ο αντίπαλος και ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανοίξει την άμυνα. Ενώ με τον Πανιόνιο έφευγε στην κότρα, είχε χώρο πίσω και σε ευνηδιασμούς έκανε μπούκες, έμπαινε διαγώνια και είχε βέβαια τα προσώτα να χτυπήσει με το ανάποδο πόδι κάτι σουτ κτλ. Και να τριπλάρει και να σουτάρει και να. Εγώ το γούσταρα πολύ. Είπε ένα ωραίο Χριστίδης για τον. Διούδη. Λέει ότι πέτυχε, λέει, ο Διούδη στον Πανιόνιο, διότι ο Πανιόνιος έπαιξε ένα παιχνίδι στα 30 μέτρα, 25 μέτρα την άμυνά του και έφευγε στην αντεπίθεση. Δεν είδαμε τον Διούδη τώρα με τον Άρη. Ο Άρης θα ανοιχθεί. Θα μου πεις με τον Αναστόπουλο, βεβαίως θα ανοιχθεί. Θα παίξει ποδόσφαιρο παραγωγικό. Θα χρειαστεί να παίξει και με τα πόδια. Θα χρειαστεί να παίξει και λίμπερο. Θα χρειαστεί να βγει και έξω από τη μικρή του περιοχή. Αυτό με το Διούδη δεν το ξέρουμε. Τον έχουμε δει κάτω από την εστία. Του μανταλώζει φιλοσοφία. Είναι ωραίο αυτό. Έχει, όπως ο Σαργκάνης σήμερα είπε ένα πολύ ωραίο στον Μπαλομπαρίνη. Ότι το τερματοφύλακα συμμετέχει στην τακτική. Συμμετέχει στην αντεπίθεση. Συμμετέχει στην ασίστ. Ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έδωσε ασίστ στον γκολ του Μουσλίμοβιτς κάτω στην Κρέσιτς, βέβαια, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη πρόκριση με το Δερμιτζάκι. Βέβαια. Λοιπόν, για λαμάς. Τι λέω για λαμάς. Έχει τρομερές λύσεις μπροστά. Ο Ιμπάρμπο είναι δεξί εξτρέμ στο 4-3-3. Δεν μπορεί δεκάρι. Σωστό. Δεν μπορεί δεκάρι. Έχει κακό έλεγχο της μπάλας. Να το ξαναδούμε. Ναι. Πιο πολύ φορ, πώς τον βλέπεις, δεύτερο φορ, τον Ιμπάρμπο?
Πώς το βλέπεις Μπάρμπο Μπέρκ 4-4-2 αντί για Λέτο? Λέω εγώ τώρα. Έχει λύσεις, όντως έχει λύσεις. Θέλω να ξαναδώ το Λεντέσμα. Παίζει έξυπνα, σήμερα έπαιξε έξυπνα. Φυλάχτηκε. Και θέλω να δω πιο ανεβασμένο το Ζέκα εκεί. Και θέλω να ξαναδώ το Χουλτ άλλες 2-3 φορές σαν αριστερό back half στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο σαν αριστερό back ήρθε πιο καλά στα συγκαλά του, γιατί είχε και παίκτη στην πλευρά του απάνω. Ρα πάλι τα ίδια οι πανηγυριτζίδες. Πήραν εχεί στον Άγιαξ και πήραν τα μυαλά τους αέρα. Λέω 5-12. Επειδή τους παοξίδες τους έχω λέει ψυχολογήσει, ο 5-12 λέει αυτό. Άκου πώς θα είναι συνέχεια τον Αύγουστο. Όπως πάντα θα μιλάνε για double. Τον Οκτώβριο όταν θα έχει 10 βαθμούς πίσω από τον πρώτο θα μιλάνε για τσούλου. Και το Δεκέμβριο όταν θα έχουν χαθεί όλα θα λένε ότι φωνάζουν μιέται ο Θρύλος και ο Πειραιάς. Καληνύχτα. Έτσι λέω 5-12. Και εγώ πάω σε διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Μου λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας, την ίατρος, ρε εσύ λέει, τι λαϊκισμό κάνατε σήμερα λέει στο Μετρόπολης. Και εμείς λέω ρε, πότε, λέω γιατί το λες αυτό. Καλά ρε, πείσατε τον κόσμο λέει ότι ο Ηρακλής έπαιξε με τον Άγιαξ λέει αυτόν που έπαιξε λέει ο ΠΑΟΚ. Λέω γιατί λέω, έτσι κατάλαβες. Γιατί λέει, εγώ λέει το ξέρω, αλλά αν δεν το ξέρει κάποιος που είναι ένας απλός πολίτης και ακούει παίζει Άγιαξ Ηρακλής 1-1 και ακούει ότι τους έχει κάνει κουδούνια λέει ο Άγιαξ λέει αυτός. Λέει ο γιατρός ο Ηρακλειδέας. Είναι λέει η τρίτη ομάδα στη Β' Εθνική, η δεύτερη ομάδα του Άγιαξ. Είναι λέει παιδιά 16-17 χρονών, λέει 17,5 χρονών. Και αυτούς λέει δεν μπορέσαμε να τους κερδίσουμε, ούτε αυτούς λέει δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Ρε το γιατρό τον Ηρακλειδέα. Είστε λέει μεγάλα μούτρα. Λέω γιατί ρε γιατρέ. Γιατί λέει έτσι όπως το λέγατε λέει το μεσημέρι, εσύ λέει και ο Τζερβίνης, μας έκανε κριτική κουφάλα ο γιατρός. Λέω τι κάναμε ρε. Εμείς λέει καταλάβαμε ότι ο Ηρακλής έπεσε λέει με τον Άγιαξ τον κανονικό. Μέχρι λέει που περιμέναμε να βγει λέει ο Ολλανδός με τον Μάνο. Και να πούνε ορίστε. 1-1 έφερε ο ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ, 1-1 φέραμε και εμείς. Εσείς βάλατε γκολ με τον Μαυρούκο, τον Τζαμάλ, και εμείς βάλαμε με τον Περόνε. Και χάσαμε και ευκαιρία με τον Ρωμάνο να κάνουμε το 2-1. Άκου το γιατρό το μούτρο. Ρε γιατρέ, άσε ρε τον κόσμο να. Δηλαδή, τι μας κάνεις χαλάστρες να πούμε. Τελικά με ποιον Άγιαξ παίξαμε απόξε. Με τον Άγιαξ παίξαμε. Άγιαξ είναι ο ένας, Άγιαξ και ο άλλος. Άγιαξ είναι. Τι θα πει Άγιαξ. Ο Άγιαξ ήταν. Θα πει πρώτη ομάδα και δεύτερη ομάδα. Άσε λίγο τους Ηρακλειδείς να πάρουν λίγο τα απάνω τους να πούμε και τα λοιπά. Μετά μου λέει, κοπανίσανε λέει κάποιον λέει στον Ηρακλή και τα λοιπά. Λέω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, κοπανίσανε λέω. Ναι, λέει, κοπανίσανε λέει αυτόν λέει, που δεν έχει δικαίωμα υπογραφής. Α, συνεχίζει λέω γιατρέ. Δηλαδή λέω γιατρέ, λέει, ήταν μπροστά λέει και αυτός, πώς το λένε. Αυτός ο φίλος του κόκκινου λέει, όταν βγαίνει στο ράδιο χαίζεται ο κόκκινος. Ο Σαρλής, ναι. Λέω τι, ενώ ο Σαρλί ήταν μπροστά λέει και δεν έκανε λέει τίποτα. Τον βαρούσαν οι άλλοι και αυτός λέει καθόταν. Λέω τρεις αυτοί. Ένας ο άλλος λέω θα γινόταν δεύτερος ο Σαρλί. Ύστερα λέω ο Σαρλί μπορεί να μπέρδεψε τους ρόλους. Σου λέει με ποιους είμαι τώρα εγώ. Με αυτούς που βαράνε ή με αυτούς που διοικούνε. Αυτό είναι λέω. Α, ο Σαρλί λέω μπέρδεψε τον ρόλο του. Και επειδή είναι του πιότη σαν και εμάς και αργεί να πάρει μπροστά, μέχρι λέω να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του τελικά, έφαγε ο άλλος το ξύλο να πούμε, τον κάνανε αλτίο κάπου, τον παουλιάσανε. Μετά λέει. Πήγε ο Σαρλής δηλαδή στο σπίτι και λέει: ρε γαμώτο, εγώ τώρα τι είμαι, ο παδός που πρέπει να βαρέσω, σκέφτεται. Ναι. Μετά όμως λέει: μα είμαι και στέλεχος της ΠΑΕ Ηρακλής. Άρα τι κάνω, πρέπει να προστατεύσω. Να βαρέσω ή να προστατεύσω. Περνάει κανένα τέταρτο, σε ένα τέταρτο σε έχουν κάνει. Σε έχουν τουμπανιάσει, οι άλλοι σε έχουν κάνει αλτίο κάθε μολυβόνερο. Θυμάσαι τον Βουτσά με το μολυβόνερο που τον έβαλε. Θα τον πλάκωσε ο Γεωργίτσης να πούμε. Ρε τι γίνεται σε αυτή τη Θεσσαλονίκη, ωραία πράγματα. Έσχε τον Τζερβίνη απάνω. Ακούς, έπαθε πολιτισμικό σοκ. Έπαθε πολιτισμικό σοκ. Και τι ωραία που είναι εδώ, και τι αυτό, και τα παιδάκια, τα οποία αυτό και τα λοιπά. Λέω, τι έπαθε τον Τζερβίνη. Και λέει, άκου να δεις. Και περπάτησα, λέει, σε ένα δρόμο, λέει, 6 χιλιόμετρα που είχε δέντρα, λέει, δεξιά και αριστερά. Λέω, και δεν φοβήθηκες. Λέει, εγώ για να σου πω την αλήθεια, άκου τώρα να δεις. Το βράδυ, λέω, εσύ Τζερβίνη, εκεί στην Ολλανδία, τι γίνεται. Πες ότι σε πιάνει μελαγχολία, λέω 9.30 ώρα το βράδυ. Ναι. Τι να κάνει στην Ολλανδία 9.30 ώρα το βράδυ. Σηκώθηκε, λέει ο Τσερβίνης, να κάνει ένα τσιγάρο. Δεν είχε τσιγάρο, λέει θα πάω στο περίπτερο. Δεν ήξερα να πω ο ποταπός ότι εκεί 9.30 ώρα κλείνουν τα πάντα. Και πήγε, λέει, βόλτα, λέει, στο χωριό με τα πόδια.
Πώς δεν βγήκε κανένα θρίλερ εκεί. Πώς το λένε αυτό με το Χίτσουκ, με τα πουλιά να πούμε. Να τον πάρουν να πάνε κτλ. Από ό,τι κατάλαβα όμως, εκεί άμα σε πιάσει μελαγχολία, δεν έχει μπουγατσατζίδικα να πας. Να φας να πούμε μπουγάτσα για βραδινό. Ούτε σαντουιτσάδικα να φας σαντουίτς για πρωινό. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Δεν έχει 3 η ώρα το πρωί να πας στην παραλία, βρεις περίπτωρο ανοιχτό να διαβάσεις εφημερίδα. Δεν έχει. Γι' αυτό τι κάνω και στην Ολλανδία. Τραβάν κάτι τσιγαρλίκια να πούμε και τα λοιπά. Βλέπουν τον Χριστό Φαντάρο. Εκεί, έτσι φαίνεται. Δηλαδή, σου λέω ρε, εσύ, άμα σε πιάσει μελαγχολία, ρε Τσερβίνη, 9,5 ώρα, τσακώνεται άλλο με τη γυναίκα του. Τσακώνεται. Όχι, ξέρω εγώ τα κοινόχρηστα γιατί δεν τα πλήρωσε, για του κόλου τώρα τα μαλώσει, ξέρω και τα λοιπά. Για αστεία πράγματα. Και ο άντρα, ξέρω εγώ, όταν είναι βαρύ και ασήκωτο χέρι και τα λοιπά, λέει: φεύγω, πάω μια βόλτα, ξεσκάσω. Άντε ρε, εσύ και μαλώνει με τη γυναίκα σου στην Ολλανδία. Από πού να βγεις έξω και να ξεσκάσεις. Πω 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 ρε φίλε. Γι' αυτό αυτοί καπνίζουν χόρτο να πούμε σέρτικο. Βέβαια. Φαντάσου λέει Ουακασό και η Μπάρμπο με χώρους. Η ΑΕΚ είχε παίξει 20 επίσημα και έπαιξε με λεωφορείο πίσω. Μεστό εξαιρετικός και Μολέδο ο κορυφαίος στόπερ στη χώρα. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Σέντερ μπακ που ξέρει μπάλα, τοποθετήσεις, γρήγορος κτλ. Τραβάει και 2 κούρσες έξω δεξιά. Αμαλάχη να πούμε. Βέβαια. Στη χώρα. Και θυμάμαι τον κόκκινο που τον είπε Γκελαδόσο. Του δείχνετε τα σωστά παιχνίδια ή βλέπει άλλα μάτς. Άσε φίλε. Ο κόκκινος όταν αναλύει μάτς, αναλύει μάτς. Άστο. Το αναλύει με το δικό του τρόπο. Εγώ πάντως αν ήμουν ο Κατσαβάκης, μια φορά θα ερχόμουν στο στούντιο να του ρίξω 2 κρουσένα να πούμε. Τέλος πάντων. Ο 162. Καλησπέρα, επειδή δεν είδατε το μάτς. Ναι, δεν το είδα. Φίλε Παναθηναϊκό, είδα. Τι να σου πω, ψέματα. Η ΑΕΚ σήμερα έδειξε μεγάλη σοβαρότητα. Τζιγκρίνσκι, παίκτης αλάθαστος. Ο καλύτερος σήμερα. Ωραίο στυλ. Σιμόες, μεγάλος κόφτης. Καλά, για το Σιμόες το ξέρω όλη η Ελλάδα. Δεν θέλουμε να το ξαναπούμε, φυσικά. Μια ευκαιρία η Σεν Ντετιέ στο μάτς. Στο δεύτερο μάτς η ΑΕΚ πρέπει να δώσει ξανά χώρο και να χτυπήσει την αντεπίδεση. Ωραίος 162. Λέει, μη μασίσει τα ραμά ο Μητσικώστας και ανοιχτή. Να δώσει χώρο και στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλήθεια, τι γίνεται, ρε, αρχίσετε με το γήπεδο. Ξέχασα να σας ρωτήσω. Μπήκε κανένα τούβλο. Ήρθε κανένας παπάς να ρίξει κανένα κύριε Λέισον. Όχι, τώρα που θα πάρει τα λεφτά ο Μελισάν, θα σας κάνει κανένα αυτό, ρε. Φταίει η πολεοδομία. Τι φταίει το γκρον μπετό. Τι γίνεται. 9.55 κενό μήνυμα στο 54.340. Ανοίγω γραμμές. Πείτε ό,τι θέλετε. Έχω τις οθόνες, ξαναβλέπω τα μάτς. 90-90-90 98-80-90 η Ολυμπιακή σήμερα τι είδατε? Τρομοκρατηθήκατε, φοβηθήκατε? Είδατε κανένα Παναθηναϊκό και σας έπιασε καμιά σύγκρια? Είδατε κανένα ΠΑΟΚ στην Ολλανδία και υδροκοπηθήκατε? Έτσι λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Υδροκοπηθήκατε, λέει Γαύρη. Οι οποίοι σήμερα 98-80-90 90-90-90 9-55 στο 54-3-40. Σήμερα λέει οι εφημερίδες των Γαύρων κράζανε παίκτες και προπονητή, αλλά ουδής εξ αυτών τόλμησε να πει κάτι στο Μαρινάκι, να του πει κάνε καλέ κύριε πρόεδρε καμιά μεταγραφή. Δεν είναι ομάδα αυτή, βοηθήστε μας, δεν έχουμε αίθουσα. Καμιά εφημερίδα λέει δεν τόλμησε να την πέσει στο Μαρινάκι. Καμία εφημερίδα δεν τόλμησε να την πέσει στο Μαρινάκι. Είναι δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα, μάλλον το περίμενα. Αλλά ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας και θέλω να ρωτήσω στους φίλους του Ολυμπιακού, τελικά δεν είστε αγνώμονες ή φοβάστε να κάνετε κριτική? Γιατί βγήκαν ορισμένοι και λέει δεν είμαστε αγνώμονες, πήραμε τόσα πρωταθλήματα, πήραμε τόσα κύπελα, πήραμε τόσες πολύ ωραίες ας πούμε νίκες στην Ευρώπη, Γιουβέντους, Ατλέτικο κτλ. Μπορεί να θέλει, λέει, το αφεντικό να κάτσει 1-2 χρόνια. Τι να πούμε, λέει, εμείς, λέει τώρα. Να φωνάξουμε, να βρίσουμε. Και το ου, λέει, το πήγαμε πιο πολύ στους παίκτες για να τους συνετήσουμε. Να πάρουμε την πρώτη γραμμή. Λοιπόν, και ό,τι μηνύματα θέλετε, στείλτε τα. Και θέλω πολλούς Παναθηναϊκούς να ανταλλάξουμε απόψεις. Παναθηναϊκούς να ανταλλάξουμε απόψεις, αρκετούς. Για ΑΕΚ, πείτε ό,τι θέλετε, την ψιλοείδα. Παναθηναϊκούς αρκετούς να αναλύσουμε τον Παναθηναϊκό. Καλημέρα. 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 Καλιανός από Αθήνα, τι κάνουμε? Μια εφημερίδα σου ζητήσαμε, ρε αδερφέ μου. Μια εβδομάδα δεν την πήρες ούτε από το περίπτερο. Και λέτε εμάς τους Θεσσαλονικείς αργούς. Έλα τώρα.
Έλα, μην το λιβανίζουμε. Λοιπόν, επειδή μιλάς για κάποια πράγματα, αλλά δεν συμπληρώνεις κάποια στοιχεία. Ποια στοιχεία? Λες ότι ο γνωστός φύλαθρος Παύλα παράγοντας Ζησάκ περιμένει τα λεφτά του ΕΣΠΑ για το γήπεδο. ΕΣΠΑ? Τα ΕΣΠΑ, την περιφέρεια. Εγώ κάτι βρεφονιπιακού σταθμού που περίμενα κάτι ΕΣΠΑ, του δώσαν κάτι φέσκια. Ναι, τέλο πάντων, θα το πάρει το εικοσάρικο. Πώς το πες? Ναι. Το εικοσάρικο λέω επειδή θα το πάρει. Ναι. Δεν σ' ακούω να λες κάτι που στο λέω μόνο εγώ στο ραδιόφωνο και δεν το παραδέχεται κανείς άλλος. Από ΓΑΜΑ Εθνική εδώ και 4 χρόνια και φέτος τους παίρνει διπλά διαρκείας. Κανονικά νόμιμα, όχι παράνομα, νόμιμα. Κανονικά όλα με διαρκείας. Όταν λες διπλά, δηλαδή δεν το ξέρω, πες μου τι κάνει. Δηλαδή παράδειγμα, το εισιτήριο το διαρκείας στην 9 είναι απέναντι από τα επίσημα ψιλοχαμηλά στο ΑΚΑ και κάνει 250 ευρώ, το κοστολογούν 500. Γιατί? Τα μισά πάνε στη δικέφαλο 24. Α, νόμιμο αυτό. Εντάξει. Νόμιμα, κανονικά με παραστατικά, με όλα, με αποδείξεις, αυτά όλα κομπλέ. Αλλά αυτά πάνε υπέρ του γηπέδου, ρε παιδί μου. Δηλαδή το ξέρουν οι ίδιοι εξίδες, συνειδητά, δίνουν διπλά διαρκείας προκειμένου να γίνει το γήπεδο. Και άμα δεις το γήπεδο, φτύσαι, δηλαδή. Ακούγεται, όχι, οι εξίδες άκου την πιστεύουν. Έχουμε ένα σοβαρό πρόεδρο στο τιμόνι, κεφάλαιο για τη χώρα. Αλλά ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να βάλει λεφτά και τα βάζουμε εμείς. Δηλαδή, εγνώσιμους, το ξέρουν. Α, ξέρουν δηλαδή και τα βάζουν αυτοί. Το ξέρουν, ναι. Δηλαδή, και φημολογείται ότι μέχρι τώρα είναι γύρω στα 12 με 13 χαρτιά αυτά που έχουν μαζευτεί για το γήπεδο. Μάζεψε ο λαός τόσο πράγμα. Εδώ και 4 χρόνια σου λέω τους παίρνει διπλά διαρκείας. Α, λόγω του γηπέδου. Ναι. Ναι, λόγω του γηπέδου, ναι. Λόγω του γηπέδου. Μάλιστα. Αυτό σου λέει γιατί είναι κάτι που το ακούω από κανένα δημοσιογράφο και δεν το λέει κανείς. Σου λέει ενημερωτικά να το ξέρεις. Γιατί ότι... δεν το λένε, το αποκρύπτουν. Αυτό τώρα είναι δική σας δημοσιογραφική λόγη, εγώ δεν τους ξέρω, δεν θέλω να επέμβω. Ναι. Όσον αφορά το καλύτερο σόπερ που είπατε. Να βγουν αεξίδες, συγγνώμη, να βγουν αεξίδες από Αθήνα, γιατί σίγουρα μας ακούν ορισμένοι, να μας το επιβεβαιώσουν ότι όντως έτσι είναι, γιατί από πότε από την ΓΑΜΑ Εθνική τότε που παίζαμε την ΓΑΜΑ Εθνική σου παίρνει διπλά διαρκείας. Ναι. Έλα, ρε. Όσον αφορά για το σόπερ που είπατε, εγώ φίλε σήμερα που είδα τον Τζικρίσκι. Αυτόν έτσι με τα μουσια, με το μαγρή μαλλίσσα του Ιησού Χριστό, είναι φίλε απίστευτος. Λέω για να μάσω Τσιγκρίσκι, χαμηλά θα κάνεις 5 πέναλτι φέτος, λέει. Πολύ αργός στα... Πολύ αργός, λέει. Πιο φοβερό κεφάλι. Διαφωνεί ο Τσιγκρίσκι, λέει, είναι, λέει, ο Ιησούς Χριστός, λέει, θα κάνει πολλές έτσι... Θα κάνει πολλά θαύματα αυτός. Δεν πέρασε κουνούπι, δεν πέρασε κουνούπι. Κανένα ρεπορτάζ έχουν για την ομάδα του Αραιός μας. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα, για να δούμε λίγο. Ο τρομερός Καρυπίδης δεν πλήρωσε κανένα ποδοσφαιριστή προκαταβολή. Ήδη στη γειτονιά, γιατί είμαστε γείτονες του Διούδη, όπως κάνουν οι αεξίδες και μαζεύουν για το γήπεδο, εμείς μαζεύουμε τρόφιμα για το Διούδη, ξέρεις. Όταν έκανε το αντίστοιχο με Λυσανίδης, τον έλεγες μάγκα το Καρυπίδη, γιατί δεν το λες μάγκα τώρα. Μάγκας είναι. Μάγκας είναι. Ο μοναδικός του Β' Εθνική που παίρνει παίχτες χωρίς προκαταβολή. Ναι. Να χαρώ το μάγκα. Και αύριο που θα γίνει και ΠΑΕ ο Άρης και θα, τι θα πει ο Σκόρδας και ο Ματθαίου, θα έχουμε να πούμε λιποθυμίες στην γειτονιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Καρπενήσι πρωί πάει η ομάδα προετοιμασία. Μέχρι τότε ελπίζουμε να έχει ανακοινωθεί ο επιθετικός που λένε ότι θα ανακοινωθεί. Δεν πρέπει ο Αναστόπουλος να πάρει ένα επιθετικό στη Β' Εθνική να τα δίκτυα τα χτυπάει, να πούμε κτλ. Πώς. Ο Ελουντούλο έμεινε. Ο Ελουντούλο έμεινε. Έμεινε. Εσύ πίνεις εσπρεσάκια μαζί του εμένα, ρωτάς. Όχι, δεν. Άντε καλή πομπίτσο. Περιμένω τη φρέντο. Ναι, περίμενε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, φίλε. Έλα, τι κάνεις. Αναλύω Παναθηναϊκό, αλλά δεν βλέπω πολύ... Δεν βλέπω κανένα Παναθηναϊκό να βγαίνει. Ναι. Το οξύσιμο εγώ. Καλώς τον. Λοιπόν, τρόμαξες ναι, που είδες τον Παναθηναϊκό σήμερα να κερδίζει. Μπράβο. Εκεί, αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι πλέον μεσοεπιθετικά έχει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο βάθος από κάθε ελληνική ομάδα, από τις τέσσερις τουλάχιστον που είναι, ας το πούμε, που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Βέβαια, για μένα είναι λάθος το σύστημα του Στραματσόνη, δηλαδή έτσι δεν λέει, θα αξιοποιήσει σωστά. Έτσι λέει και ο 890, λέει περιττή η τριστόπερ με ΑΕΚ, ευτυχώς το διόρθωσε ο Στραματζόνης, σωστές και αλλαγές. Ο Βιδιαφάνες είναι ο μόνος που έχει κάθετες και πρέπει να ξεκινάει αντί του Νοχελικού ο Κασό, με η Μπάρμπο και Μπουμάλ Μέρμπε κορυφή, λέει πρέπει να παίζουμε ο Γιώργος Παναθηναϊκός από την Καστοριά. Συνέχισε.
Συμφωνώ. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να παίζει με δύο εξτρέμ, αριστερά Μπουμάλ, δεξιά η Μπάρμπο, ναι, και Φόρτομπεργκ, ας πούμε, έτσι. Ναι. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με φόβησε, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ότι με φόβησε κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα φαίνεται ότι έχει καλό βάθος. Σε ανάλογο παιχνίδι, ναι, του ΠΑΟΚ, με μια ανάλογη ομάδα στην Τούμπα που πρέπει να την ανοίξεις. Ναι. Πώς φαντάζεσαι. Θα δυσκολευόταν και ο ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Έχεις απόλυτο δίκιο πριν που είπες ότι είναι άλλο αν μάτς. Το πρώτο μάτς με τον Άγιαξ ήταν στην Τούμπα. Ευτυχώς θα ήταν, δεν πολύ ήταν πιο στην δύσκολο. Ευτυχώς ακριβώς. Συγχαρητήρια σε όποιον άνθρωπο του Παναθηναϊκού βρήκε το Μολέβα και τον έφερε στην Ελλάδα. Είναι το καλύτερο στόπερ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βέβαια, δεξιό στόπερ, βέβαια. Αν ο Σαββίδης ήξερε μπάλα και γενικά εκεί το επιτελείο του θα τον είχε πάρει για να πλησιάσει τον Τζαβέλα. Να λοιπόν που δεν ξέρει. Βέβαια, εννοείται ότι δεν ξέρει. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Πολύ λίγα πράγματα για τον ΠΑΟΚ από αυτό που είδα. Θεωρώ, αν και είναι νωρίς ακόμα, αλλά θεωρώ ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλή συμπέρασμα ότι ο ΠΑΟΚ, η δεξιά του πτέρυγα με Μάτος και Τζαλμά, ίσως αν δεν γίνουν κάποιες μεγάλες μεταγραφές από τον Ολυμπιακό, θα είναι η καλύτερη δεξιά πτέρυγα το ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστό. Ναι. Ένα-ένα αυτό. Και οι δύο, ανέβασαν, ναι, επίπεδο στη δεξιά πτέρυγα. Κατευθείαν, ναι, με το που ήρθαν και έτσι. Ακόμα έχουν ούτε πέντε μάτς, έτσι, ακόμα στον ΠΑΟΚ. Για μένα φέτος το μεγάλο στίγμα λέγεται μάλλον Χαρίσης. Ο Χαρίσης φέτος έχει την ευκαιρία με ατομική βελτίωση και πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Εγώ τον Χαρίση πέρσι του στείλα μηνύματα, ναι, μάθε να μαρκάρεις γιατί δεν θα παίξεις μπάλα. Έτσι, έτσι, έτσι. Άμα δεν μάθει να μαρκάρει, έτσι, δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ βασικός. Ναι. Έχει πολύ καλά στοιχεία για την ηλικία του, δηλαδή έχει ταχύτητα, έχει καλά κρατήματα με την μπάλα, δηλαδή ας πούμε και δυνατός στον Άγιαξ είναι, ότι, ναι, είναι δυνατός, έχει καλά τρεξίματα. Θέλει βέβαια ακόμα δουλειά στην αντοχή, γιατί τον είδε στους 65 ταύτισε, βέβαια έτρεχε για δύο άτομα. Έτρεχε θέλει και ακόμα αυτός και ο Τσίμιροντ, γιατί ο άλλος περπάταγε, ο Σακόφ. Ναι, περπάταγε, ναι. Αλλά θέλει βελτίωση, αλλά είναι φέτος η μεγάλη του ευκαιρία, αν θέλει να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ και γενικά να θεωρηθεί ένα καλό χαφ, θα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ, ειδικά στα αμυντικά του καθήκοντα. Και δευτερευόντως, το ότι πρέπει να αρχίσει να βελτιώνει και τις κάθετες πάσες. Άμα θέλει να γίνει ένα οκτάρι επίπεδο, έτσι, και όχι ένα οκτάρι της σειράς. Ναι. Λοιπόν, αυτά και τον ΠΑΟΚ. Την ΑΕΚ την είδα λίγο, εντάξει, πολύ καλός ο Κετσπάγια, πολύ καλό στήσιμο. Εμένα ο Τσιγκρίνσκι στην άμυνα δεν με τρέλανε, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί λένε οι αξίδες, ο Βράχος και τέτοια. Ο Κολοβέσκης πολύ καλύτερος ήταν σήμερα από τον Τσιγκρίνσκι. Ναι. Αλλά καταρχά οπωσδήποτε η Άκη θέλει φορ, δηλαδή εντάξει αν υπάρχει το Πέκχαρτ που τον έβλεπε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το ξεκίνησε, καλύτερα να ξεκινούσε τον Αραβίδη. Ναι, πας και βγήκε καμιά κόντρα, κατάλαβε το λόγο ταχύτητα του Αραβίδη. Βέβαια, center for γρήγορα θέλω στον χώρο. Ναι, ναι, ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν έχει καμία λογική η τοποθέτηση του Πέκχαρτ. Αλλά και, για την Άκη ειδικά είναι νωρίς ακόμα και εντάξει το πρώτο μάτς που είδα. Οπότε δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και τέλος για τον Παναθηναϊκό και να σε κλείσω, ναι, ναι, και κρατάω, ναι, άλλη τη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλοι ας πούμε οι Ολυμπιακοί και γενικά αυτοί που θεωρούσαν τον Ολυμπιακό καλή ομάδα χθες ας πούμε παραξενέθηκαν με αυτή την εμφάνιση. Όχι, δεν ξέρουνε μπάλα γιατί έπρεπε να την ψηλιαστούν τη δουλειά με μια διαιτησία 50-50 με πολύ αργούς παίκτες. Με άτεχνους παίκτες, βαριά κορμιά, με ένα Φορτούνι τον οποίο το φουσκώσανε, καλά κάνανε. Για να τον πουλήσουν, αλλά τελικά δεν τα καταφέρανε. Ναι, θα το φάνε στη μάπα τώρα το Φορτούνι. Έτσι, μπράβο. Το μεγάλο λάθος είναι, καταρχάς, το πώς ανέχονται οι Ολυμπιακοί να παίζει center for ο τύπος, πώς το λένε, κατάλαβες, ο Μαυρούκος, δεν μου έρχεται το όνομά του τώρα, μπροστά σε έναν Ολυμπιακό πέρυσι ο οποίος έκανε 27 νίκες στο πρωτάθλημα με 10 γκολ μπροστά, απίστευτα πράγματα, ενώ έχουν περάσει φορ και φορ από τον Ολυμπιακό, έτσι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι η τραγωδία είναι ότι στο πρώτο μάτς MVP ο Σεμπά και MVP όχι γιατί ήταν καλός διαιτητικά, αλλά ήταν σωστός τακτικά και ήταν καλός αμυντικά, δηλαδή αυτή είναι η τραγωδία για τον Ολυμπιακό. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο θεωρούν ότι φέτος θα πάνε
καλά ή περιμένουν να πάνε καλά, εφόσον δεν θα κάνει κάποιες μεγάλες μεταγραφές, και διότι ο προπονητής που διαλέξανε, δεν ξέρω αν ασχολείται καθόλου με ισπανικό πρωτάθλημα, που τον πήραν από την που έπαιζε ο Λούκας από την ομάδα, είναι προπονητής όπου παίζει το ίδιο πράγμα που παίζει και ο, που έπαιζε πέρυσι και ο Ισπανός που είχαν πριν τον πριν το διώξει. Έκλεισες, φιλιά. Δηλαδή, έκλεισες, και φτάνει. Okay, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έκλεισες, ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ θα αφήσω, αδερφέ μου, τις αναλύσεις τις θεωρητικές σε σένα, γιατί ξέρω ότι ξέρεις ποδόσφαιρο. Εγώ θα στα πω πιο απλά. Σήμερα είδα ένα πάθημα. Εγώ στο ημίχρονο το κλείσα. Ναι. Έπαιζε με μια ομάδα ένα επίπεδο κάτω από τη Χάπουερ. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε επίπεδο, αδερφέ, είμαστε δάπεδο. Η Χάπουερ, δηλαδή, εντάξει, όταν, ναι, όταν βρήκε... Μου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι, ναι. Η Χάπουελ όταν βρήκε τα 30 μέτρα από τα στόπερ του Ολυμπιακού μέχρι τα δύο αμυντικά χαφ και δεν πήγε σε μια κόντρα επίθεση, πιστεύω ότι θα αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό. Θεωρώ κακή ομάδα. Κοίταξα, ανεξάρτητα από εγώ το νομίζω ότι θα πρέπει να πέσει μεγάλος τραμπούκος. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί από αυτή την ομάδα. Κοίταξα, αυτοί οι άνθρωποι που παίζαν ποδόσφαιρο στο λεωφόρο σήμερα, και αν περάσουν πρέπει η διοργάνωση να τους αποκλείσει. Δηλαδή, πέρα από την ηθική πλευρά του θέματος, οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, μου θύμισαν βαρκάριδες που τους μαζέψαμε από το ψάρεμα να παίξουν μπαλά. Για να μην τρελαθούμε, πάω στη Σεντετιέν. Εκτός από τις τέσσερις χώρες. Θεωρείς δηλαδή ότι η ΑΕΚ είναι χειρότερη από αυτή την ομάδα που έπαιξε χθες ο Ολυμπιακός? Ναι, για να καταλάβω. Ένα επίπεδο κάτω είναι αυτό. Ένα επίπεδο κάτω είναι. Ακόμα και από αυτή την ομάδα που είδαμε τη Χάπου είναι ένα επίπεδο κάτω. Δηλαδή, εγώ τον Παναθηναϊκό σήμερα, εκτός από ένα φανταστικό αμυντικό που είδα, το Σολέδο, ας πούμε, ο οποίος πραγματικά με εντυπωσίαζε, σε ένα πρώτο ημίχρονο απέναντι σε αυτή την ομάδα του επίπεδου, δεν είδα έναν αυτοματισμό στην επίθεση με την μπάλα κάτω, ένα-δύο, δηλαδή μια τακτική επίθεση, ρε παιδί μου, κάτι να πω ότι παίζουν ποδόσφαιρο. Και ακούω τώρα μεταγραφές μπροστά και ποιες μεταγραφές, ρε παιδιά. Αν είδαμε κάτι αυτή τη φορά, είδαμε από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σε αμυντικό επίπεδο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Σε αμυντικό επίπεδο, ναι. Μπράβο. Πρέπει να τους δούμε εδώ που πρέπει να περάσουν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εντάξει, Ολυμπιακός τραγικός. Αλλά εκείνο που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι έχει πλέον το ποδόσφαιρο, δηλαδή, παίζουμε αυτή η συνέντευξη που είδα σήμερα, έτσι. Με μια αντίστοιχη Νάπολη, τι σχέση έχει, ας πούμε. Τι σχέση έχει, δηλαδή. Εγώ θα έλεγα τρία επίπεδα κάτω. Οι στοιχηματζίδες μας μας είπανε να τρομάξουμε, γιατί η Άκη θα τη διαλύσει. Εγώ δεν την ήξερα. Ποια θα διαλύσει, ρε παιδιά. Ποια θα διαλύσει. Αυτή η ομάδα τώρα σε σχέση με την Τζέλσι, με την Νάπολη, ξέρω εγώ, με τη δεύτερη, τρίτη του γερμανικού πρωταθλητή, τι σχέση έχει, ρε παιδιά. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι ναι, αμυντικά είπαν ένα στήσιμο υπέροχο του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Πρέπει να τους δούμε εδώ. Αυτή την ομάδα σήμερα την έρχεται 4 ο ΠΑΟΚ. Τώρα που λέτε να δυσκολευόταν ο ΠΑΟΚ. Παιδιά, μην χάνουμε την αίσθηση του μέτρου. Ακόμα και ο Άγιαξ αυτός ο νεανικός, και δεν το λέω επειδή είναι ΠΑΟΚτης, η κοινή λογική. Ακόμα και αυτός ο νεανικός Άγιαξ με αυτές τις υπόλοιπες ομάδες που είδαμε, δεν είναι καμιά σχέση. Δηλαδή εσύ που βλέπεις χρόνια ποδόσφαιρο, αυτός ο Άγιαξ των νέων παιδιών αυτών, σε υποδομή, σε γνώση ποδοσφαίρου, σε κίνηση, σε αυτοματισμούς, έχει καμιά σχέση με αυτές τις ομάδες? Όχι, καλύτερος. Ένα επίπεδο πάνω. Αυτό λέω. Και κλείνοντας έχω να πω το εξής. Αν εξαιρέσω ναι, το αφελέστατο αμυντικό του κομμάτι, παραγωγικά... Αυτή είναι η φιλοσοφία του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, πάντα ήταν κόστα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάνουνε το δύσκολο και το εύκολο το κάνουν δύσκολο, ρε. Είναι τρομερό. Μπράβο. Έχουν μια κουλτούρα που μπορούν το εύκολο να το κλείσουν. Το δύσκολο να παράγουν. Αυτοί παράγουν. Μπράβο. Και δεν μπορούν να αμυνθούν. Και κάτι άλλο, επειδή χρόνια παρακολουθείς ποδόσφαιρο, εμένα με θλίβει ιδιαίτερα που και στις τέσσερις ομάδες δεν είδαμε ένα χάφ, ένα δεκάρι, ένα δεκαράκι. Σωστό. Τα λέμε. Δηλαδή σήμερα η ΑΕΚ, ας πούμε, μου λέτε τώρα για τον αυτό που πήρα την Ξάνθη, ας πούμε, τον Μάνταλ. Ωραίος, κοντρολαρισμένος, πάλι οριζόντιος. Πάλι οριζόντιος. Δηλαδή δεν είδα και μπράβο το παιδί, σήμερα τίμησε τη φανέλα, έπαιξε συγχαρητήρια του Δίνου γιατί ίδρωσε, έβγαλε σωστές μπαλιές, πάγω στο παιχνίδι. Μια ενέργεια αρέσει και σου είπα κάτι χθες. Δεν θέλω κούδα, Χατζηπαναγίγη.
ένα Μαγντή, ένα Βασιλάκο, ξέρω εγώ, έναν του Άρεος παλιά, ποιος ήταν το δεκάρι ας πούμε. Με άρεσε το 10 ένα 8, να το βάλεις ένα 8, να πεις ότι κάτι δημιουργεί αυτό το παιδί. Την καλημέρα μου αδερφέ, να μην σε καλά. Ωραία, μιλήσαμε. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Να πω λίγο μια αιρετική άποψη. Αιρετική, να την πεις. Ας υποθέσουμε ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει τις εκλογές εσέ από τον Οκτώβριο. Τις παίρνει, μα δεν πάει τις πάρει μόνος του, παρέα θα τις πάρει. Υποθετικά. Ναι. Υποθετικά. Τι συμφέρει και τι πρέπει να δούμε από τις υπόλοιπες ομάδες. Εφόσον λοιπόν πούμε ότι την ΕΠΟ την παίρνουμε τον Οκτώβριο, το σύστημα, πρέπει όλοι μαζί οι ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ να πανηγυρίσουμε και να θέλουμε πρόκριση όλων των ελληνικών ομάδων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Ο λόγος. Σ' ακούω. Οι τρεις θα παίζουν συνέχεια στους ομίλους, στο Champions League Ολυμπιακός, στο Europa League η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Μακάρι, εφόσον πάρω την ΕΠΟ, μόνο με αυτή την προϋπόθεση, να φτάσουν ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στον τελικό του UEFA και ο Ολυμπιακός στους τέσσερις του Champions League. Τραυματισμοί Τετάρτη Κυριακή παιχνίδια να προχωράν στην Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν είσαι πίσω στο πρωτάθλημα, γιατί εσύ θα το πάρεις την ΕΠΟ, η δικαιολογία όλων αυτών των ομάδων θα είναι ότι προχωράμε στην Ευρώπη, μη σας νοιάζει γιατί δεν πάμε καλά στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚΤΖΙΣ λοιπόν για μένα πρέπει, εφόσον έχει στόχο πρωτάθλημα μόνον, άρα ΕΠΟ, να εύχεται και οι τρεις υπόλοιπες ομάδες να προχωρήσουν στην Ευρώπη. Αυτό είναι διπλός στόχος. Και να προχωρήσουν να έχουν δικαιολογία ότι να προχωρήσουν στην Ευρώπη γιατί δεν κάνουμε κάτι στο πρωτάθλημα και να σου παίρνουν πόντους για την επόμενη χρονιά. Θα πω και κάτι άλλο. Απαγορεύεται να αποκριθούμε με τον Άγιαξ. Απαγορεύεται. Εφόσον θέλεις πρωτάθλημα. Εάν έχει στόχο από τώρα ο ΠΑΟΚ και τα εχέγγυα να πάρει τον Οκτώβρη την ΕΠΟ, άρα να διεκδικήσει σοβαρά πρωτάθλημα, απαγορεύεται να περάσει με τον Άγιαξ. Όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, εφόσον πάρω ξαναλέω την ΕΠΟ, θα πρέπει να είμαστε φύλλα προσχήμενες να προχωράνε στην Ευρώπη. Επειδή όμως δεν ξέρουμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο και πολύ είναι για τον Άγιαξ, προσωπικά θεωρώ ότι αν αποκλειστούμε από τον Άγιαξ θα είναι ευλογία, εφόσον έχουμε εξασφαλίσει την ΕΠΟ. Άσε τους άλλους να προχωρούν, πάρε την ΕΠΟ, ας τους να σκοτώνονται στην Ευρώπη, να έχουν δικαιολογία και εσύ πάρε αυτό που ζητάς 31 χρόνια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. 31 χρόνια. Άνθρωπος που φοράει Ιούλη μήνανε τα γάρι στην Ελλάδα, φούτερ είναι για φάπες. Τρία στόπερ με σουηδική ομάδα ο Άθλιος. Για τον προπονητή λέω 370. Πες τον παππού που φόραζε χθες για το σουηδικό, λέει, ότι αυτούς τέταρτη αγωνιστική Ελλάδος θα τους ρίχναμε τάλαρο. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές, μικρό διάλειμμα, 90-90-90. Πάμε. Γιατρός, 35 εκατομμύρια ευρώ πήρε για Μιλίκ ο Άγιαξ. Χαίστηκε για την Ευρώπη. Εντάξει. Σωστό. Μπορεί. Λοιπόν, κάνεις λάθος, φίλε, και βγάζεις σχολή. Λέω 112. Μακράν ο κορυφαίος sportcaster ο Σωτηρακόπουλος, κορυφή. Άξιος διάδοχος του τεράστιου Διακογιάννη. Ντροπή να λες τέτοια. Άμπαλος ο Διακογιάννης. Άμπαλος. Από μπάλα μυρωδιά. Τα άλλα, τα πιάνα, αυτά, τα μια χαρά. Εντάξει, Σωτηρακόπουλος, μπάλα μηδέν. Sportcaster που δεν ξέρει μπάλα. Άστε τώρα, σχολές δημοσιογραφίας. Πασόκ, ΙΕΚ, ιστορίες, Μέγκα, άστε τα τώρα. Πρίντεζης, Ισίδωρος Πρίντεζης. Ποιος ο Σωτηρακόπουλος τώρα.
Εσύ να ευχαριστιέσαι τον Σωτηρακόπουλο. Εγώ δεν μπορώ να τον ακούω. Καλημέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα. Εμπρός. Έλα. Εμπρός, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Μήπως κατάλαβες τη φωνή μου. Όχι φίλε, δεν την κατάλαβα. Όχι, δεν την κατάλαβες. Βοήθα λίγο. Είμαι ο άνθρωπος ο οποίος είπε στο φίλο σου τον Ηρακλειδέα να ανάψει κανένα κατήλι στην Παναγία της Σουμελά. Ποια είναι η Παναγία Σουμέλα. Έχει. Α, πάρω για... στη Βέρεια, ναι, για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Θυμάσαι. Ναι. Που μας έλεγε μαζί ότι... το βλέπαμε το μας, μαζί το βλέπαμε. Όχα, μπε. Ήτανε... Σπυριά έβγαλε. Δυο τσίπουρα ήπια, λουκάνικα έφαγε. Μπήρες για να ζεσταθεί. Και όταν έβαλε τον κόλο Παναθηναϊκός, τα πέταξε όλα κάτω. Ναι. Η αμαρτωλή ομάδα δεν έλεγε. Έτσι έλεγε. Ναι. Λοιπόν, άκου για κάτι που δεν το πιασες. Ο Παναθηναϊκός έχει άλλο ένα τεράστιο center back, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με το Αχίλιο Πτέρδιο. Ποιον έχει? Ένα Νορβηγός, Φιλανδός, τι είναι? Ποιο λες? Ο Παναθηναϊκός, ένα center back. Ποιον? Δεν θυμάμαι το όνομά του. Έπαιξε πέρυσι πολλά μάτς και ήταν πάρα πολύ καλός, αλλά έχει ένα πρόβλημα στο πόδι, στην Αχίλιο Τέντονα. Τέντονα? Τένοντα ρε, ναι. Όχι τέντονα. Άλλο τεντώνεις. Το πόδι. Εντάξει, το... άλλο τεντώνει, ναι. Άλλο τεντώνει. Ναι. Θυμήθηκες ποιο, κατάλαβες ποιο λέω? Κατάλαβα, το όνομα δεν θυμάμαι. Και ούτε και εγώ, για αυτό σου λέω. Δεν το θυμάμαι, τι να σου πω. Ναι, είναι φοβερός. Απλώς είχε αυτό το πρόβλημα, τώρα άρχισε τις προπονήσεις. Βγήκε Fiat δηλαδή, χαλάει εύκολα. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι Fiat. Ναι. Χαλάνε αυτό. Μπορεί να είναι ποδήλατο, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και μια άλλη παρατήρηση. Να κάνεις. Έχει δύο μαύρους που πήρε φέτο. Ναι. Ο πιο ψηλός από τους δύο θα μπορούσε να βοηθήσει ως σέντρεφόρ, νομίζω. Ποιος? Η Μπάρμπο. Ναι. Όχι εκείνος ο κοντός που τον έκανε αλλαγή. Ο άλλος, ο πιο ψηλός. Όχι ο Κάκο που έβαλε το Λέντο, ο Ιμπάρμπο. Ναι. Αυτός μπορεί να βοηθήσει. Σαν δεύτερο φορ. Είναι πιο σεντερφορίσιο το κορμί του. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Εντάξει, σωστό. Και έχει και καλύτερο κοντρόλ της μπάλας, νομίζω. Οπότε, αρχίστε να αγοράζετε πολλά κεριά. Κεριά γιατί να αγοράσουμε? Για να ανάβετε κεριά, μπας και χάσει ο Παναθηναϊκός από εδώ και μπρος. Ο Τελάντερ. Α, μπράβο. Είναι Δανός. Δανός, ναι. Ο συνάδελφος του θείου Σκρούτς από Μουδανιά μου στείλε το μήνυμα. Είναι παιχτάρα απλώς. Τον ευχαριστώ. Χαιρετίσματα του δώσω. Τελάντερ, ναι. Ναι, Τελάντερ. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με αυτό το ρόστερ, και αν πάρει και εκείνον τον Αργεντίνο ως σέντρεφορ, δεν θα παίζεται. Λες, τον τρώει τον ΠΑΟΚ δηλαδή, τον τρώει. Τον τρώει, ναι. Για breakfast. Breakfast. Ναι, για πρωινό. Μάλιστα. Γιατί με Τελάντερ μέσα, με Μολέδο, ναι. Και... ναι. Αν ανέβει λίγο ο Κοκαλιάρης, ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να χτυπήσει τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν έχουν... Ναι. Πες μου. Δεν έχουν τα ψυχικά αποθέματα. Έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη θέληση, αλλά δεν έχουν δηλαδή τα ψυχικά. Δηλαδή τώρα, αν παίξουν πέντε φορές Παναθηναϊκός, πάω ξεουδέτερο. Θα πιερνήσω ξεουδέτερο. Ξεουδέτερο. Τέσσερις φορές θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Έλα. Και μία φορά κερδίσει ο ΠΑΟΚ με τα λεφτά που θα δώσει στον διαιτητή, αν τα πάρει βέβαια, ναι. Γιατί μέχρι τώρα τα παίρνανε μόνο από τον Ολυμπιακό. Τα παίρνανε λες, δεν παίρνουν λεφτά οι διαιτητές, φουκαράδες. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Άλλα είναι τα κόλπα. Επόμενη γραμμή κόπηκες, εντάξει, παραφέρθηκες. Καλημέρα. 4-1 λέει θα λήξει. Έλα φίλε, ναι, μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά κύριε, εσείς τι κάνετε? Με φωνάξατε. Πώς. Ψάχνατε για Παναθηναϊκό. Μιλάμε για Παναθηναϊκό, ναι. Όχι, ψάχνατε λέω για Παναθηναϊκό. Ναι. Ήρθα. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Ναι.
Συμφωνώ στο 99% μαζί σου. Πες λοιπόν. Πού δεν συμφωνώ. Πού δεν συμφωνείς, ναι, αυτό. Στο ότι γιατί ξεκίνησε με τα τρία στόπερ και έβαλε και τον Κουτρουμπί μέσα. Ναι, τον Κουτρουμπί τον έβαλε δεξί στόπερ στους τρεις. Ναι. Ναι. Τον έβαλε γιατί δεν ήξερε τι έχει να αντιμετωπίσει και πώς θα του πάει το παιχνίδι. Ναι. Από τη στιγμή που είδε. Α, το είδε δηλαδή και μετά. 90-10 κατοχή. Ναι. Ήταν περιττός. Ήταν περιττός και έβαλε τον Βιαβάνεφ και άλλα. Και πρώτα απ' όλα να σου πω και κάτι. Ναι. Άλλο. Ναι. Γιατί τον είχε μέσα. Οι άλλοι που παίζανε σαν λεωφορείο σήμερα, ναι, ο πιο κοντός του στόπερ ήταν 1,90. Ήταν και, ναι, 1,92 ένας, 1,94 ο άλλος, ναι. Κατάλαβε, ναι, άμα έβγαζε και τον κοντό. Δεν χρειαζόταν τα overlap και οι σέντρες περιττές ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις του μάτς. Ναι. Εντάξει, ήταν και πώς θα τους ανοίξεις. Γιατί δεν βρήκε χωρίς ο Παναθηναϊκός για να τρέξει. Πώς θα βρει. Αυτή τώρα που θα πάμε εκεί πέρα, θα είναι αναγκαστικά εκ του αποτελέσματος, θα ανέβουν για να σοφαρίσουν. Έτσι. Εκεί θα τους βρει τους χώρους ο Παναθηναϊκός. Εκεί φίλε, για μένα το κρυφό χαρτί σου λέγεται Μπουμάλ. Έτσι. Μ' αρέσει. Εάν είναι σε καλή Μπουμάλ κατάσταση και πρέπει να δεις Ουζουνίδης πως έπαιζε, πως έκλεινε, πως έφευγε, να δεις το βίντεο και να του πεις αυτές τις κινήσεις θα κάνεις. Και σου λέω εγώ τι θα γίνει. Εκεί Μπουμάλ και πως το λένε τον άλλονα, Ουακάγκο. Ο Γουακάσο, εντάξει, ο Γουακάσο είναι δεύτερο παιχνίδι που έπαιξε. Έπαιξε ένα φιλικό και σήμερα ψάχνονταν. Έκανε τρεις ενέργειες όλες και όλες. Οι δύο ήταν φιλόδοξες, δύο σου δεν κατάλαβα. Στοιχεία δεκαριού, εξτρέμ, ναι, δεν το λες. Κατάλαβα, με μπέρδεψε σήμερα. Δεν τον έπεφτε πάνω από το Χουλτ, μετά έφευγε πάνω από το Χουλτ. Πρέπει να τον ξαναδώ, ναι. Ναι, ακόμα ψάχνεται κι αυτός, εντάξει. Λογικό είναι δεύτερο παιχνίδι. Ούτε τα ονόματα των παιχνών δεν ξέρει. Έτσι. Ναι, για το λέτο που λες για δεύτερο φορ, έχω την ένσταση που σου είχα πει και πέρσι στα play-off. Ναι. Αν δεν το βάλω δεύτερο φορ, το λέτο. Αν δεν το βάλω δεύτερο φορ, το λέτο, μπορώ να το βάλω extreme, αλλά όχι όμως πάρα από 30 λεπτά. Ναι. Δεν μπορώ να έχω τα τρεξίματα, τη φρεσκάδα κτλ. Δεν μπορώ να το κάνω. Έχεις. Δηλαδή, οποιαδήποτε άλλη θέση είναι εκτός από δεύτερο φορ. Τον έχουμε συνηθίσει. Είναι πολύ πιο βάρης από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει πλέον. Δεν έχει αυτό, ναι, το είναι για πιο μικρούς χώρους. Γι' αυτό σου λέω, ναι, για δεύτερο φορ. Και είπα ότι αν παίξει δεύτερο φορ, θα αναγκαστεί ο Μπέρκ να κάνει το χαμάλι του. Βέβαια, ο Μπέρκ αρέσκεται στο χαμαλίκι. Του αρέσει να βγαίνει από την περιοχή. Δεν διαμαρτύρεται. Είναι του στη φύση του. Ξεριστεί. Οπότε μπορείς να τους βάλεις αυτούς τους δυο. Δεν θα πει ο Μπερκέλαρε τώρα να κάνω εγώ τώρα τα χαμαλίκια στο λέτο. Δεν πειράζει. Θα πει θα βγω στα χαφ, θα πάρω, θα δώσω. Θα γίνω ασισταδόρος. Θα χωθώ. Είναι ωραίο. Ευλογία είναι ο Μπέρκ. Δηλαδή, του αρέσει του Μπέρκ αυτό το παιχνίδι. Ο Μπέρκ σήμερα τον είδα σε δύο φάσεις. Έχει βγει έξω δεξιά, τριπλάρει και σεντράρει. Ναι. Ο Κλάους δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν συγκρίνομαι με τον Κλάους. Απλά, ναι, ναι, του Μπέρκ του αρέσει αυτό το παιχνίδι, ναι, γιατί βγαίνοντας για να πάρει την μπάλα, τραβάει το στόπερ έξω, ναι, και έχει την κίνηση στη δεύτερη πάσα που θα γίνει με το χαφ να τον βάλει πάλι πλάτη και να πατήσει περιοχή. Ναι. Το έχει αυτό το τρέξιμο. Δηλαδή δεν θα βγει να πάρει την μπάλα και θα κάτσει εκεί. Θα τη δώσει δηλαδή και θα μείνει εκεί. Θα κάνει κίνηση κατευθείαν καρφή μέσα στην περιοχή. Και βρίσκεται εκεί πέρα, άμα του περάσει σωστά η κάθετη, όπως έγινε στο goal offside, το είδες, κάνει κίνηση έξω. Το goal δεν ήταν μέσα... offside του Παναθηναϊκού, κανονικό goal. Το δεύτερο. Το δεύτερο, ναι, ήταν κανονικό goal. Εντάξει, ήταν... Το goal του Άγιαξ. Τώρα, τέλος πάντων. Άκου. Δίκαια θα μιλάμε. Το goal του Άγιαξ και το goal του Μπέρκ σήμερα, οι διαιτητές λένε... Ότι είναι στην τέτοια του επιθέμενου. Είναι υπέρ του επιθέμενου, ναι, σωστά. Η αμφιβολία. Είναι δεν είναι, ένα από το πάνω, ένα από το κάτω. Ναι, τέλος πάντων. Αυτή την κίνηση κάνει. Βγαίνει και μπαίνει κατευθείαν και τον βάζει πλάτη. Και άμα σε βάλει πλάτη ο Μπέρκ, έχει γράψει. Ξεπίδειξε. Ναι. Πάντως ήταν καλός ο Παναθηναϊκός, ξέρεις τι μου άρεσε πολύ, που πρέσαρε ψηλά. Κέρδισε μπάλες ψηλά. Ναι. Και οι άλλοι παίζανε σαν πούλμαν, ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση. Αλλά όταν ο Παναθηναϊκός οι άλλοι θα έχουν χώρο και θα πιέσει ψηλά, όταν θα ανοιχτούν και θα πιέσει ψηλά, θα βρει και τους χώρους στην κόντρα επίθεση. Γιατί θα έχει ακόμα παίχτες μπροστά. Δεν θα είναι με ένα παίχτη. Δηλαδή δεν θα σου κάνει το πρέσκι ο Μπέρκ, θα σου το κάνει από πίσω. Ο Ιμπάρβου πατάει ωραία στην περιοχή, είναι λίγο ακόμα με τα τσαλιμάγια και με αυτά που κάνει, λίγο τη σηκώνει την μπάλα, την πάει από εδώ από εκεί. Αλλά τον είδα σε 2-3 κάθετες που πέρασε πίσω στην πλάτη της άμυνας ο Λεντέσμα, ότι το έχει το πέταγμα να πατήσει περιοχή. Δηλαδή δίπλα στον Μπέρκ μια χαρά παίζει.
Άμα βρεθούν και δυο τους, δηλαδή. Και τελειώνουμε αυτό, τον Ιβάνοφ. Τον Ιβάνοφ πώς τον είδα. Σήμερα δεν απειλήθηκε, για να σου πω. Δεν τον είδαμε σε... Δεν τον είδα, δηλαδή, πίεση, να κάποιον παίχτη επάνω του, δηλαδή 90 δεν λεπτά, είδαμε, να πεις ότι τέτοιο θα τον τρέξει στα πόδια. Δεν έτρεξε ποτέ στα πόδια, για να σου πω ότι κυνήγησε κάποιον. Ο Μολέδο έτρεξε. Αν θυμάσαι. Ο Ιβάνοφ δεν έτρεξε ποτέ στα πόδια με κάποιον. Να βγει το ένας εναντίον ενός. Για να δούμε. Οκ, έλα. Για να δούμε στη ρεβάνς. Στη ρεβάνς τη θεωρώ πιο εύκολη. Και εγώ έτσι πιστεύω. Θα βάλουμε γκολ εκεί. Μη σου πω θα προηγηθούμε. Αν προηγηθείς πρέπει να τους δώσουμε το χώρο, θα τους δώσουμε το χώρο αναγκαστικά εκεί. Αφού αυτοί κυνηγάνε τον γκολ. Και από τη στιγμή που θα τους δώσω το χώρο, αν βρω στην αντεπίθεση τον γκολ γρήγορα, μετά τελείωσε το παιχνίδι. Μετά δεν έχει γυρισμό. Είναι αυτό το πρώτο μισάωρο, άμα βρεις, άμα σε πιέσουν στο πρώτο μισάωρο βέβαια, γιατί αυτοί θα διαλέξουν δύο τέταρτα. Σε κάθε ημίχρονο να σε πιέσουν πολύ, θα το πάνε συντηρητικά το παιχνίδι στην αρχή. Έτσι πιστεύω. Τα λέμε. Θα βρουν, ναι, άντε, για. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα. Αν χρειάζεται η κλίση μου 090, θα στείλω σπίτι να την πληρώσει. Τόση ώρα περιμένω, ρε φίλε, τι έγινε. Έλα ρε 090, ελεύθερες είναι γραμμές, άλλοι δύο είναι τώρα, άσε τώρα. Καλοκαίρι είναι τώρα, πλάκα κάνεις τώρα. Καλοκαίρι είναι. Ησυχία είναι. Δεν είναι γραμμές όπως ήταν. Σιγά. Με τα διαρκείας ισχύει αυτό για την ΑΕΚ. Δεν το ξέρω ότι σας παίρνουν διπλά διαρκείας για να χτίσετε το γήπεδο. Πάντως εγώ γήπεδο ακόμα δεν έχω δει. Όχι διπλά διαρκείας. Αν πληρώσω 300 ευρώ π.χ. εγώ, 150 πάνε για το γήπεδο. Ναι. Δεύτερον. Δηλαδή πόσα μαζέψατε, ενημερωθήκατε. Αυτό δεν το ξέρω το πόσο τώρα. Τι δεν σας ενημέρωσαν πόσα λεφτά μαζεύτηκαν. Δεν ξέρω. Άλλος. Μαζεύουν ακόμα, δεν ξέρω. Ναι. Για λέγε. Λοιπόν, εσύ με την κοιλιά που έχεις, το πιο καλύτερη πλάχιστο του Μαραβίδη, τι να παίξε Ραβίδη. Καταρχήν εγώ δεν έχω κοιλιά. Προντάξει. Κάνω 180 κοιλιακούς κάθε μέρα. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Κάνω Ραβίδη τώρα για την ΑΕΚ. Ανάλογα τα λεφτά ρε φίλε. Ο άλλος λέει να πει να τρέξει, τι να τρέξει. Στον τοίχο πάνω θα πέσει, αν αφήσει θα πέσει. Δεν μπορεί να στρίψει το παιδί. Σήμερα έπαιξε με τον Μπακασέταφορ. Ο Μπέργαντ δεν. Τον Μπέργαντ τον έβαλε στην αρχή. Έχεις προβλήματα, έχεις προβλήματα εκεί. Έχουμε πρόβλημα στην επίθεση λες, ε. Έχεις τον Μπέργαντ. Λοιπόν, Περχανίδης, δύσκολος. Να μετά πω... πήρες αυτό το γέρο, πώς το λένε, 32 χρονών. Λοιπόν, τον Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα είναι ο Μπερμπάντοφ της ΑΕΚ. Εγώ τους πάω οξύδες. Εγώ τους πάω οξύδες. Ναι. Του είπα Οκτώβριο μήνα ότι ο Μπερμπάντοφ είναι απατεώρας ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΚ. Αυτοί λέγανε θα τον περιμένουμε. Έπαιξε στην αυτή να έπαιξε. Βράσε τώρα. Θα τον περιμένω, θα τον περιμένω. Τώρα ναι, λέω, τώρα λέω Ιούλιο μήνα. Πώς το λένε αυτό τη ΣΑΕΚ το φορ. Αλμέιρα. Ο Αλμέιρα. Ο Αλμέιρα είναι γέρος. Τελείωσε. Είναι παλέμαχος. Πάμε παρακάτω. Να σου πω. Ανέλησε μου λίγο το Κιτσπάγια, πώς τον είδες στο πρώτο μάτι, στο επίσημο. Όχι, λέει, ρωτάει ο Γιάννης, καλά ρε Λακάμα μου λέει, 32 χρονών παλέμαχος. Γιάννη μου, αν το δεις σε φωτογραφία, θα πεις, εάν το δεις να περπατάει μαζί μου στην Τζιμισκή, θα πεις, καλέ αυτός είναι ο μεγάλος σου αδερφός. Τέτοιο πράγμα. Καμιά φορά ρε, η ηλικία δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο η ηλικία. Παίζει ρόλο αυτό που βλέπεις. Παίζει ρόλο αυτό που βλέπεις. Δηλαδή υπάρχουν σήμερα άντρες 70 χρονών που εδώ πατάνε και εκεί βρίσκονται και υπάρχουν 30 χρονών άντρες που πάνε από εδώ μέχρι το περίπτερο για να πάρουν τσιγάρα με το αυτοκίνητο. Δηλαδή η βιολογική τους κατάσταση είναι τελείως διαφορετική. Πώς? Θα μιλήσουμε λίγο για μπάλα στην Αλμέιδα. Δεν μ' αρέσει. Μιλάμε μου λίγο για την αμυντική λειτουργία της ΑΕΚ. Πώς την είδες? Φίλε, εγώ Παναθηναϊκό είδα 90 λεπτά. Καλά ρε, δεν είδες την ΑΕΚ καθόλου. Είδα 20 λεπτά, τα τελευταία 20 λεπτά είδα. Δηλαδή τις κινήσεις του Μπακασέτα τις είδες, που παλεύουν μόνο στη ΑΕΚ. Εντάξει, είδα τον Μπακασέτα ανάμεσα σε τέσσερις. Ο από πίσω ήταν ο Μάνταλος και ήταν ένας, βάλατε ένα πιτσιρικά εκεί, Αντριόπουλο, πώς το λένε, ένα αμυντικό καφέ, δεν τον ήξερα εγώ αυτό, να το βάλατε εκεί, δεν ξέρω από πού τον πήρατε. Τέλος πάντων, αυτή εδώ τώρα η ΑΕΚ που είδα σήμερα, τερματοφύλακα, δεξιμπάκα, πόσο κοστίζει? Δεν είναι πολύ ακριβή. Γλυκό αγόρι, άκουσε με. Ο τερματοφύλακας, ο Μπάρκας έπεσε, ποιος έπεσε? Ο Ανέστης, ρε. Ο Ανέστης. Ο Ανέστης με το Διούδη παλεύουνε, ξέρω εγώ ποιος είναι καλύτερος. Ένας είναι Β' Εθνική. Δεξί μπακ, πες μου.
Εντάξει, ο Ανέστης καλός είναι. Είχαμε πέσει στο χωνί και δεν ξέρω γιατί το βάζανε. Κάτσε το παιδί, καλό είναι, φαίνεται. Λοιπόν, Τζανετόπουλος center back, 30.000 το χρόνο. Δεν παίζει αυτός ρε center back. Ποιοι παίζαν? Ο Τσιγκρίτσι με τον Κολοβέτσιο. Καλή και δύο. Κολοβέτσιος πόσο κάνει το χρόνο? Πόσα μάτς? Πόσο κοστίζει ρε? Πού να ξέρω ρε τώρα, τι είμαι, transfer back, δεν ξέρω. Δεξί back ποιος έπαιζε ρε? Ο Γκάλο ρε. Ο Γκάλο, ο γνωστός. Αριστερό back? Ο Ντίντακ. Ωραίος, αυτοί οι δυο είναι ωραίοι. Ο Σιμόες εξάρι. Ωραίος. Μετά οχτάρι ο Γιώχανσον, ωραίος. Μετά Μάνταλος. Εγώ πιστεύω Μπακασέτος πρέπει να παίξει δεκάρι, τι λες? Ναι, ναι, αλλά έχεις εσύ, ωραίο, ωραίο αυτό που λες. Εσύ έχεις την πολυτέλεια να πετάξεις έξω έναν από τους δύο. Δύσκολο. Αυτό είναι το ερώτημα στον ΑΕΚΣΥ. Έλα εδώ τώρα εσύ, ΑΕΚ του Μελισανίδη. Έχεις πάρει τον Μπακασέτα και έχεις και τον Μάνταλο. Πολύ ωραία. Ποιον θα αφήσεις έξω? Ποιον θα αφήσεις έξω, πρώτον. Δεύτερον. Δεύτερον, ποιον θα βάλεις στη γραμμή για... Και, δηλαδή, πες ότι βάζεις το Μάνταλο στη γραμμή. Δεν θα διαμαρτυρηθεί? Ή πετάει τον Μπακασέτα στη γραμμή. Κανένας από τους δυο δεν έχει στοιχεία εξτρέμ να τον πετάξει στη γραμμή. Μετά, θα τον βάλεις αμυντικό καβοχτάρι. Γιατί αφήσεις έξω τον Γιώχανσον? Δεν γίνεται αυτό. Αυτό μόνο σε ρίσκο. Πού θα τον βάλεις? Θα παίξει ΑΕΚ, συγγνώμη, 4-4-2 και πάλι... Έναν από τους δύο θα βάλεις σέντερφορ. Θα τους βάλεις, ξέρω εγώ, σέντερφορ τον ένα δεκάρι τον άλλον όπως έγινε σήμερα. Θα γελάσει ο κόσμος. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω. Σπάς το κεφάλι σου, ποιον θα αφήσεις από τους δύο έξω. Πώς θα γίνει? Να βγουν οι αεξίδες να μου πούνε. Έχει την πολυτέλεια η ΑΕΚ να έχει μαλαδένει, πώς το λένε, να έχει Μπακασέτα και Μάνταλο και τους δύο. Και οι δύο στην εντεκάδα δεν χωράνε. Και ποιον θα αφήσει έξω? Δεν τα κάνατε ωραία. Κάνω λάθος? Όχι, σωστά τα λες. Όπως και να το δεις, όπως και να το φτιάξεις, δεν κολλάει. Πώς θα γίνει? Τον ΠΑΟΚ είδα καλά, μου άρεσε ο ΠΑΟΚ. Ναι, τον ΠΑΟΚ να τον δεις, όταν θα έρθει στην Τούμπα κανένας να κλειστεί, πώς θα τον ανοίξει, εκεί θα το δεις τον ΠΑΟΚ. Στο κλείνομαι, κλέβω, και ήταν πολύ καλός. Στο, ξέρεις τι θέλω να δω στον ΠΑΟΚ ρε μάγκα? Ξέρεις θέλω να δω στον ΠΑΟΚ? Ναι. Να παίξει εδώ στην Τούμπα και στο 15ο λεπτό να του κάτσει ένα γκολ, πώς το λένε, το μορφόπεδο αυτός, ο Ντόλμπεργκ. Εκεί θα μετρήσω τον ΠΑΟΚ. Εκεί θα μετρήσω τον ΠΑΟΚ. Θα μπορέσει να τη βγάλει τη δουλειά, να το πάει παράτα, να το γυρίσει και τα λοιπά. Εκεί θα το δω τον ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες? Γιατί μπορεί ο ΠΑΟΚ εδώ να κλειστεί πολύ σωστά και αυτό πρέπει να κάνει. Να βγει ο βλάκας ο Άγιαξ μπροστά γιατί είναι βλάκας και ο ΠΑΟΚ πιο έξυπνος και με γρήγορους παίκτες να τον πετάξει να πούμε έξω. Και θα σου πω εγώ και το άλλο. Αυτό αν το κάνει ο ΠΑΟΚ τότε θα φανεί ότι είναι καλό σε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει να την ψάχνει να δίνει το τυράκι στον αντίπαλο και να φεύγει. Έχει πολύ μελέτη ο ΠΑΟΚ. Καλό βράδυ. Έριξε και λεφτά ο ΠΑΟΚ φέτος. Λέει ο κύριος Αβίδης ότι ναι, θα πάρει δύο παικταράδες ή ένα παικταρά. Περιμένω και να δω. Άλλον. Έτσι είπε, θα πάρω λέει παικταρά. Θα δείτε λέει την παικταρά θα φέρω. Τώρα τα γράφουνε από το μυαλό τους, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ φίλος με τον Σαβίδη, ούτε με τον γιο, ούτε με τον μπαμπά, δεν μιλάω με κανέναν, ούτε με τον Καγκάτσι, οπότε δεν ξέρω. Ο κτηνίατρος που είναι σήμερα. Είδαμε μαζί το μάτς. Τι ομάδα είναι η Ηρακλής? Όχι, ο κτηνίατρος λέει ότι είναι η Ηρακλής, αλλά ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα. Μου λέει έλα να φτιάξω τα μάξι να πάμε να δούμε, λέει, σε μια εβδομάδα παίζει Λάρισα, λέει φιλικό. Θα πάρει τα μάξι να πάει να δει τη Λάρισα. Θα τραβήξει εκεί κάτι τσίπουρα, θα γυρίσει πίσω. Θα πάει μεθαύριο να δει, πάμε δράμα, λέει, για Βέρεια να δούμε, λέει φιλικό. Θα βλέπει νορμάλι, τραβάει και τίποτα? Όχι ρε, τι να τραβήξει. Ο άνθρωπος είναι αθλητής, κολυμβητής. Κολυμπάει κάθε μέρα 2 χιλιόμετρα. Ωραίος. Βέβαια. Είναι στεγνός. Να, είναι, να δούμε τι θα παίξουμε τα άλλα μάτς. Πάω κάτι, εσύ το βλέπεις. Παράταση. Τι θα το παίξουμε δηλαδή? Όχι, τι τύχη. Ένα σκορ θα το παίξω. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό πιστεύω θα προκριθεί. Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί είναι κακή ομάδα η άλλη. Η άλλη ομάδα στην κακότητα του Ολυμπιακού
Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός άρχισε να ανοίγουν τα μέτρα του πάρα πολύ και υπήρχαν κάτι κενά στα οποία κανένας χαφ. Όχι, ούτε επιχείρησε, αλλά δεν επιχείρησε γιατί δεν μπορούσε. Δεν ξέρω, δεν τη μέτρησα για ομάδα που μπορεί να τον βγάλει έξω. Τέλος πάντων, έγινε. Τα λέμε, γεια. Δεν το βλέπω να βγαίνει έξω. Πολλοί θα το θέλανε, δεν το βλέπω να βγαίνει έξω. Καλημέρα. Έλα Κώστα, καλημέρα. Καλώς τώρα. Εξήσιμε. Έλα. Εντάξει, δεν είδες την ΑΕΚ, έτσι εγώ να πω αυτά που είδα. Δεν είδα την ΑΕΚ γιατί μου τη βάζουνε, ναι, μου τη βάζουνε πάνω στα άλλα. Μετά ναι, παίζει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, το βάζουνε 9 η ώρα τον έναν, 9.30 τον άλλον. Ναι. Μας καταστρέφει τώρα αυτό. Λογικό, λογικό. Μας καταστρέφει, ρε φίλε. Εγώ είδα ότι 95 λεπτά, έτσι μαζί με τις καθυστερήσεις, είδα η Σεντετιέν δεν έκανε κλασική φάση. Ναι, έτσι διάβασα. Ναι. Έτσι, λοιπόν, ναι, εγώ είδα ότι αυτή την ομάδα η Σεντετιέν ήταν η καλύτερη στο αμυντικό κομμάτι στο πρωτάθλημα. Όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, οι γαλλικές ομάδες είναι αθλητικές και τρέχουν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή αυτές οι ομάδες δεν μπορείς να τις πιάσεις από το λαιμό. Έτσι. Ο Κετσπάγια φοβερός, έτσι έστησε την ομάδα φοβερά. Τώρα αυτό, ναι, με τον Μάνταλο και τον Μπακασέτα, πώς θα το λύσει? Δεν ξέρω ρε φίλε, μπορεί να παίξει ένα άλλο σύστημα 4-3-2-1, ξέρω δεν θα... Πώς θα το λύσει? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εντάξει, ας παίζει 35. Δηλαδή ώστε, μπορεί να παίξει ας πούμε 4-1-4-1, να παίξει ας πούμε με ένα κόφτη, να φάει έναν άλλον, να φάει τον Γιώχανσον και να βάλει και τους δυο. Είναι πολύ αισιόδοξο. Ξέρεις τι είδα που λες για τον Γιώχανσον τώρα και για τον Σιμόες. Εγώ βλέπω ας πούμε... Αν υποθέσουμε ότι ο Γιώχανσον, συγγνώμη, και ο Σιμόες είναι το εξάρι και το οκτάρι της ΑΕΚ και έχεις μέσα τέσσερις θέσεις και έχεις δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν στην ίδια θέση, τι κάνεις? Δεν ξέρω φίλε, ειλικρινά δεν ξέρω. Δώστε λύση, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να βρω λύση. Εγώ βλέπω ότι ο Μάνταλος είναι ανεβασμένος πάρα πολύ, δηλαδή από τα play-off και μετά παίζει πάρα πολύ καλά. Ο Μπακασέτας πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Εγώ βλέπω το Γιώχασο και το Σιμόες, εντάξει δεν τόσο μπορούν να πάνε σε μεγάλες ομάδες, δεν έχουν να ζηλέψουν, δηλαδή αυτοί οι παίκτες να παίξουν σε μια μεγάλη ομάδα. Δεν λέω ας πούμε Μπαρσελόνα, ξέρω Ρεάλ, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Έτσι αυτοί οι δύο παιχταράδες μπορούν να παίξουν σε μεγάλες ομάδες, βασικοί, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Είδα να τσιγκρίσκει πάρα πολύ καλό, έμπνε σιγουριά. Βλέπω ότι η ΑΕΚ Κώστα δεν θα φάει εύκολα γκολ από ψηλά. Η ΑΕΚ να φάει γκολ από ψηλά. Δεν ναι, βλέπω, δηλαδή πόσες έτρες κάνανε, πόσες από εδώ, πόσες γιώμες, κόρνερ κτλ. Τίποτα. Δεν πήραν ούτε μια κεφαλιά. Τίποτα δεν κάνανε. Είχε τρεξίματα η ΑΕΚ, έτσι, είχε καλά man to man. Μάρκαρε πάρα πολύ καλά, βέβαια ο Κετσπάγια είναι μανούλα. Άμα θυμάσαι στα 10 play-off που έχει δώσει ο Κετσπάγια, τα 9 τα έχει περάσει. Ο Κετσπάγια δεν παίζει θεαματικό ποδόσφαιρο. Άμα θυμάσαι και με τον Αποέλ που έπαιζε με καλές ομάδες στο Champions League και περνούσε ο Αποέλ, έτσι. Έπαιζε έξω, έφερε 1-0-0 και μέσα κέρδιζε 1-0. Η ΑΕΚ νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, πρέπει να παίξει, να δώσει χώρο, δηλαδή να παίξει όπως τα ντέρμπι του πρωταθλήματος με 1-0. Και μην τα κρατάς εκεί πέρα. Όχι όπως πήγε ο Δέλλας. Ναι, 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 όχι που πήγε ο Δέλλας που βγάλε να πούμε στο Καρεσκάκι το Σιμόες και φάγαμε 4 γκολ, 3 πόσα φάγαμε. Βλέπω ότι και ο ΠΑΟΚ μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Παναθηναϊκός πέταξε ένα ημίχρονο τζάμπα, νομίζω. Νομίζω ότι αν έπαιζε η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ με αυτές τις ομάδες, δηλαδή και αυτή που έπαιξε ο Ολυμπιακός και αυτή που έπαιξε τώρα ο Παναθηναϊκός, νομίζω θα είχαν 3-4 γκολ εύκολα. Δεν βλέπω έναν παίχτη δηλαδή να κάνει μια τρίπλα, δεν ξέρω. Αυτός ο Ιμπάρμπο, όπως λέγεται, αν ήταν καλός Κώστα, δεν θα τον έδιωχνε η Ρώμα. Έτσι. Αν είχε το γκολ, δηλαδή το εύκολο γκολ. Είναι χαζογκόλης και θα το δεις, θα με θυμηθείς. Τσαπατσούλης, ναι, ναι, ναι. Αν ήταν καλός, δηλαδή, εντάξει, αν είχε καλά τελειώματα, θα τον κρατούσε η Ρώμα. Θα το δεις μέσα στο πρωτάθλημα, γυρί να είμαστε. Θα το δεις αυτό, θα με θυμηθείς. Εντάξει, νομίζω ότι γι' αυτό για τον Αλμέιδα δεν νομίζω να βγει Μπερμπάτοφ, γιατί έχει άλλο στυλ, διαφορετικό στυλ είναι ο Αλμέιδα, διαφορετικό στυλ ο Μπερμπάτοφ. Νομίζω ότι ο μισός, το 50% του Αλμέιδα που γνωρίζουμε και ξέρουμε αν παίξει, νομίζω 10-12 γκολ θα τα έχει. Γέρο τον είδα ρε φίλε. Εντάξει. Δεν είναι μεγάλος, αλλά γέρο τον είδα. Και εσύ που είσαι μεγάλος κάτι 30 άρδες τους βάζεις κάτω, εντάξει αυτό θα λέμε. Ναι, αλλά αυτόν τον είδα γέρο ρε γαμότο, ρητίδες τον είδα, μάγουλο τον είδα. Δηλαδή δεν είναι,
ας πούμε, υπάρχουν ο Μαλντίνι 38 χρονών, δεν τον έλεγες γέρο, ρε φίλε. Είναι βαρύ φόρ, είναι εντελώς διαφορετικό στυλ με τον Μπερμπάτοφ. Έχει τον Μάνταλο που έχει καλή μεταβίβαση, καλή σέντρα. Έχει επίσης τον Βάργκας που έχει πάλι καλή μεταβίβαση, καλή σέντρα. Έχει τον Μπακασέτα που έχει και αυτός καλό πόδι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχει παίκτες. Ενώ ο Πάουκ ποιος είχε. Ποιον είχε δηλαδή να τροφοδοτήσει τον Μπερμπάτοφ για να βάλει γκολ. Δεν υπήρχε κάποιος. Μόνο ο Περέρα, ας πούμε, που εντάξει, τον έχει δώσει δανεικό. Ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να βάλει ο Πάουκ στην Τούμπα, δεν πρέπει να βάλει μέσα τον Θανασιάδη, πρέπει να βάλει τον Περέιρα, επιθετικό. Γιατί μα πολλοί λένε, και εγώ συμφωνώ, τώρα δεν ξέρω σε τι βιολογική κατάσταση ήταν ο Περέιρα. Γιατί ο Ίβιτς λέει, είπε στους ρεπόρτερ, είναι λέει 3-4-5 κιλά παραπάνω. Δηλαδή ο Περέιρα μόνος του center forward δεν μπορεί να παίξει. Πρέπει να παίξει με παρτενέρ. Αλλά σε ένα μάτς κλοπής χωράει να παίξει σε ένα 4-3-3 με δύο γρήγορους, τρίτος να είναι αυτός αφόρ. Ψεύτο σεντερφόρ μόνος του, κατάλαβες. Εγώ ναι, κατάλαβα. Δηλαδή να πάρει και την μπάλα, να έχει μεγαλύτερο χώρο να τη δώσει, να την ξαναπάρει και να βγει με τέσσερις γρήγορους, το χαρίσει ας πούμε και άλλους τρεις. Ενώ με τον Κλάους χάνει σε ταχύτητα. Ναι, τέριαζε πιο πολύ εκεί. Αλλά λέει ο Ίβιτς, είπε στους ρεπόρτερ, λέει. Αυτός λέει 5 κιλά παραπάνω. Τώρα τι να σου πω. Αλήθεια, Κώστα, ψέματα, τι να πω, εγώ δεν ξέρω. Νομίζω, Κώστα, ότι αν έπαιζε ο Περέιρα στον Άγιαξ, νομίζω θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Αυτό νομίζω, αυτή την αίσθηση έχω. Πάντως, να μην ξεχνάμε, Κώστα, η ΣΕΤΕ δεν είναι καμία τυχαία ομάδα, έτσι. Ήτανε καλύτερη. Κοίτα, οι στοιχηματζίδες στις προβλέψεις τους όταν έγινε η κλήρωση με την ΑΕΚ, την είχαν για χαμένη την ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε για 4-5 γκολ, λέγανε. Δεν το λέγανε για τριάρες, για τεσσάρες, για over, για τέτοια, έτσι λέγανε. Πέρυσι είχε την καλύτερη άμυνα στο γαλλικό, έτσι. Τερμάτισε τετάρτη πίσω από Παρί, Μονακό, Λιόν. Έτσι δεν είναι κάποια τυχαία ομάδα και έδωσε και λεφτά για μεταγραφές. Λοιπόν, εντάξει, οπότε τυχαία ομάδα δεν είναι. Η ΑΕΚ έπαιξε την πιο δύσκολη ομάδα που μπορούσε να παίξει. Νομίζω ότι αν περάσει η ΑΕΚ τώρα. Μισό λεπτό. Ότι... Η ΑΕΚ είναι πιο δύσκολη και από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Δηλαδή τον Άγιαξ τον θεωρείς λιγότερο καλή ομάδα από αυτή τη Σεντετιέν. Δεν το συζητάω, Κώστα, τα 19χρονα και τα 20χρονα. Δεν το συζητάω, τα μόστα καπεδάκια τώρα. Αφελείς. Δεν το συζητάμε. Αυτή την ομάδα που είδες του Ολυμπιακού, τη Χαποέλ, τη θεωρείς χειρότερη από την... Δεν το συζητάμε, ρε. Εγώ τη θεωρώ, ναι. Εγώ τη θεωρώ χειρότερη από τον Άγιαξ, τη θεωρώ χειρότερη από τη Σεντετιέν όσο είδα λίγο. Και δεν τα λοιπά. Το συζητάμε, ναι, δεν το συζητάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έγινε. Έλα. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Πού είσαι, ρε. Εδώ, ρε, φίλε. Δεν μου λες, όταν σε μιλάνε με καλά λόγια για τον ΠΑΟΚ, τι παθαίνεις, λέει, δροσόκρε, φίλε. Σιγάρα, φίλε. Σε βγήκε το παλικάρι, αξίζει να πούμε, μόλις είπε καλό λόγο για τον ΠΑΟΚ, κατευθείαν να το δω. Με τον Άγιαξ, άμα ανατρέψει στο 15 γκολ και διάφορα. Δεν μου λέει. Ναι, θέλω να δω κάποιες ομάδες με συμπεριφορές στη δυσκολία. Γιατί άκου λίγο. Είναι Παναθηναϊκός. Για αυτό που λες. Κάτσε λίγο. Κάτσε, να μιλήσουμε λίγο. Ναι. Σε μια ομάδα που πήρε 8 νέους παίχτες που ακόμα δεν έχουν παίξει κανείς τους μεταξύ τους όλοι μαζί, έτσι. Και ποιοι είναι 8 νέοι παίχτες. Ποιοι είναι. Θες να σου πω τώρα, δεν τους ξέρεις. Γιατί είναι ανέτοιμοι όλοι και οι 8. Ναι, ρε αγόρι μου, δεν θα είναι έτοιμοι, λέω. Πότε θα είναι έτοιμοι. Επειδή εσύ είσαι ο κριτικός και πρέπει να κριτικάρεις αξιοκρατικά, θα έπρεπε να σκεφτείς με το δικό σου το μυαλό το αξιοκρατικό ότι εγώ αυτή την ομάδα θα τη δω και θα την κρίνω όταν θα είναι έτοιμη. Πότε θα είναι έτοιμη, Κωστή μου. Ξέρω εγώ, σε κάνα χρόνο. Σε κάνα χρόνο. Πότε θα είναι έτοιμη. Δηλαδή, συγχωρείς πάρα πολύ. Ο Σαχόφ. Μισό λεπτό. Ο Σαχόφ δηλαδή επιδέχεται βελτίωση. Ο Σαχόφ επειδή είσαι και καραγκασμάς, το έχω πει ξανά για τους παίχτες, επειδή είσαι γκασμάς στους παίχτες, συγκριτική, το είχες κάνει και με τον Βιερίνια, το είχες κάνει και με τον Γκάτσε, το είχες κάνει και με χίλιους δυο παίχτες που τους έκρινες και είχες πει από την αρχή ότι με αυτούς δεν κάνεις, δεν πας πουθενά και σε διαψέσανε. Μπας περιπτώσει ο Σαχόφ, γιατί λες βλακίες, και στα δύο παιχνίδια που έχουμε παίξει έχει κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα από όλους.
διάβασε λίγο στατιστικά. Έλα να πιει ένα καφέ με τον Χαρίση και με τον Τζίμιροτ και θα σου πω εγώ τι χιλιόμετρα έχει τρέξει ο Σακόφ. Και σε ένα καφέ με τον Χαρίση και τον Τζίμιροτ, θα σου πω εγώ τι χιλιόμετρα έκανε ο Σακόφ. Ο άλλο ο Μπίζεσβαρ, τι θα γίνει. Σε ένα μήνα δηλαδή ο Μπίζεσβαρ θα χάσει τα κιλά και θα παίξει. Περιμένω. Όχι, δεν θα περιμένει ένα μήνα. Πόσο? Αλλά θα κρίνει όταν θα είναι όλη η ομάδα έτοιμη. Πότε? Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τρεις παίχτες δανεικούς φέτος και ήταν αυτοί οι παίχτες τα βαριά χαρτιά του, τι θα έλεγες λίγο, Κωνσταντίνε? Μετά, αν δεν μπορώ να απαντήσω. Ναι, για τον Παναθηναϊκό που πήρε τους δανεικούς όμως και κάνει ομάδα, γιατί δεν απαντάς τίποτα? Γιατί τον Παναθηναϊκό, τι είπαμε? Παναθηναϊκός... Δεν έχεις βγάλει τον Παναθηναϊκό την καλύτερη ομάδα επιθετικά μας, λες. Ο Παναθηναϊκός. Ναι, δεν μας είπες ότι έχει το μεγαλύτερο βάθος επιθετικά. Εσύ ποιος πιστεύεις ότι το έχεις εσύ? Εσύ ποιος πιστεύεις ότι εγώ λέω ότι έχω το μεγαλύτερο βάθος σαν ομάδα από όλες τις ομάδες. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο? Από όλες τις ομάδες. Από όλες, ναι. Και από τον Παναθηναϊκό. Από όλες. Και βάλετε και θέσεις θέσεις άμα θέλεις. Και έχουμε και παίχτες που δεν έχεις δει ακόμα που είναι παίχτες που θα σας καταπιούνε. Όπως ο Βαρέλα. Όπως ο Κάνιας που έπαιζε 7 χρόνια πρέμιερ στην Ισπανία, πρώτη εθνική, και διάφοροι παίχτες περιμένουν να σας βρούνε. Και αν θες και μια δεκάδα τώρα που θα βάζα με το Φιλαράκι στον Άγιαξ. Πού, εδώ? Ναι, ναι. Η τετράδα, πεντάδα στην άμυνα γνωστή, αν παίζει ο Κάνιας καλός, αν όχι, Τσίμιροτ, Χαρίσης, Σαχόφ, Μπίσεσβαρ και μπροστά Δαλμά Κάμπος ή Ροντρίγκες. Αθανασιάδης δεν παίζει εδώ. Μπαίνει δεύτερο ημίχρονο αν χρειαστεί. Και παίζεις ξέρεις πως. Σαν την κόμπρα. Μ' αρέσεις. Σαν την κόμπρα. Θα το κάνεις? Εγώ λέω, δεν είπα ότι θα το κάνω. Αλλά θέλω να το κάνω. Μπορείς να βάλεις και τζιόλι μέσα. Κάτσε ρε, πέντε χαπ, πού θα τους χωρέσεις? Θέλω να σου πω ότι αναλλακτικά, αν θες αντί Σαχόφ, μπορείς να βάλεις τζιόλι, ξέρω εγώ. Ο Σαχόφ, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Ναι. Βγάλε με τρελό, πες ότι δεν, για τον Μπίζεσβαρ θα περιμένω. Το Σακόφ. Τι να σου πω, δηλαδή. Δεν με γεμίζει. Για το Μάτο στο δεξί, τον μπακ, Θεός, τι να σου πω. Μ' αρέσει. Εσύ έχεις μια άποψη που τη βγάζεις μέσα ένα μήνα και συνήθως σου λέω, πέφτεις έξω. Ο Σακόφ στην ομάδα του ήταν ένα οχτάρι καθαρό αιμό που βάζε και αρκετά γκολ εκτός περιοχής. Και έχει και την κάθετη. Και ξέρεις τη στυλέχη. Έχει ένα στυλ με μια σταθερή, ξέρω εγώ... Την κάθετη την είδα στο φιλικό με την... πες την αρέ, με την Κυπριακή. Και εκεί τρελάθηκα που δεν την είδα από τον Πέλκα. Και λέω, κοίτα ρε, πούστη, τη βάζει ο Σακόφ και δεν τη βάζει ο Πέλκας. Με προβληματίζει. Έχει μια απλότητα στο παιχνίδι του που θα τη βγάλει σιγά σιγά. Απλά, ξέρεις, όπως είναι πίσω, ξέρεις τι δεν έχει όμως, ρε Παπαμπρίζα. Έχει όντως αυτό που λες, ξέρεις τι δεν έχει. Όταν πάει σε έντονο ρυθμό το παιχνίδι. Που δεν μπορεί να ακολουθήσει το παιχνίδι, ας πούμε, το παιχνίδι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, εμένα μ' άρεσε ο ρυθμός που έβγαλε. Δεν το περίμενα. Α, ναι, λοιπόν, αλλά ο Σακόφ δεν με ακολούθησε, κατάλαβες. Εγώ έχω μια τρέλα με τα χαφ. Έχω μια τρέλα με τα χαφ εγώ. Όπως γούσταρα πολύ το Ζαγοράκι σαν χαφ, που δεν ήταν η σούπερ ποιότητα, αλλά είχα μια τρέλα με το Ζαγοράκι, γιατί μου βγάζε τα χιλιόμετρα και στα 90 λεπτά. Ήξερε να σταθεί που θα τη δώσει, δεν ήξερε μεγάλη μπάλα. Αυτό ο Σακόφ, έλα λεπτό. Αυτό ο Σακόφ δεν μπορεί να μου το δώσει με το που το έχει ο Ζαγοράκης. Άλλο σωματότυπος είναι ο Σακόφ, δεν ξέρω. Ναι, είναι πιο βάρης, το ξέρω. Ναι. Κοίταξε, πιο βάρης, εντάξει. Αυτά τα στοιχεία που θες στα Ζαγορακικά θα σα δώσει ο Χαρίσης και ο Τσίμιροτ. Αυτοί οι δύο θα είναι οι αντιζαγοράκηδες. Το Σακόφ το θέλω σε στυλ αντισορλέν, αντισκαρτάζω αν είναι δυνατόν. Μπα. Ο Σκαρτάδος είχε ποιότητα. Και μοναδικός το συζητάς. Και ποιότητα μεγάλη ο Σκαρτάδος. Αλλά και περίμενε, θέλω να δεις τον Μπίσεσβαρ. Έστειλα κατά σκόπους μου για να δουν τον Μπίσεσβαρ. Και μου είπανε, εάν χάσει τα κιλά, γιατί είναι βαρύς. Έχει 2-3 κιλά παραπάνω. Ναι, θα διαπρέψει. Επειδή... Το Δαλμά Κάμπος είναι κεφτεδάκι, αλλά βλέπεις τη λαχτάρι στο κεφτεδάκι. Ναι. Η τεχνική του Μπίζεσβαρ είναι μεγάλη. Επειδή όμως ξέρεις τι φοβάμαι με τον Μπίζεσβαρ. Να σου πω τι φοβάμαι. Ο Μπίζεσβαρ τον φοβάμαι μη μου μπλέξει με τα κολόμπαρα και χαθεί εκεί πέρα. Αυτό φοβάμαι. Κοιτάξτε φίλε, αυτό σαν οργανισμός, αν είσαι μεγάλη ομάδα, θα πρέπει να τα αποτρέψεις.
Από εσάς περιμένω τα βαριά κορμιά. Καλό βράδυ. Έγινε, για χαρά. Από εσάς περιμένω. Τι γαμέ έτσι. Διαλυματάκι ενός λεπτού. Ωραίος. Λέει ένας φίλος, τελικά Ραπτόπουλε, οι παοξίδες είναι πιο χαζικοί και από τους σουπεράδες. Γιατί το λέω όμως, για να δούμε. Άκου, θα πάρουμε την ΕΠΟ και ο Τίγρης τι θα κάνει, ρε, φανάρι θα κρατάει. Ρε, τι πλάκα έχουνε. Γιατί, ρε φίλε, το φιλόδοξο το λες χαϊβάνι, χαζό. Λοιπόν, να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Ευρώπη για το ΣΑΜ και ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ίδια λέγανε, λέει, και πέρσι αυτοί. Να αποκλειστούμε από το κύπελο, ζητούσαν. Κιφίνας 4. Χαιρετίσματα το φίλο μου, τον παοξί, τον Κιφίνα. Ο άλλος λέει, ράπο Άρης για τον Καρυπίδη είναι λαχείο. Jackpot, όταν λέει κάτι, μη λες το αντίθετο. Με δείτε πληροφορίες, γιατί θα σε εκθέτει συνεχώς. Όταν θα ακουστεί το μπαμ, θέλω να είμαι μακριά. Ο Κλωναρίδης είναι το κρυφό χαρτί στη Σουηδία, λέει ο Βάζελος 617. Μην ξεχνάς, λέω, 760, ότι δεν είδαμε κανένα Τζίμι Ροντμπίσες βάρ στα χαφ και πίσω Βαρέλα. Ναι, μαζί. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν στο Αποέλ όταν πήγε στους 8. Όχι ο Κετσπάγια, πες το ταγάρι τον ΑΕΚΣΙ. Και ο 431. Πες, λέει, στον το χαρακτηρίζει. Δανεικό έναν έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Άπλας γιατί περιμένει τα φράγκα της πρόκρισης για να πάρει φορ. Ας ισιώσει το στόμα τώρα, λέει. Οι περισσότερες φορές έχω πάει με τελικά πρωταθλητρών από ό,τι τα πρωταθλήματα που έχει. Αν τρέχει πολύ ο Σακόφ, να το στείλει για μαραθώνιο. Μάλιστα. Πάμε στους, Γιάννη, πάμε τους 6 τελευταίους. Πάμε στους 6 τελευταίους που ακούν την εκπομπή από το τηλέφωνο τους. Καλημέρα. Γεια σου, Ράπ. Έλα, φίλε. Γιατί βογκάς, ρε φίλε. Βογκάω γιατί με αυτά που ακούω κοντεύει να μου πέσουν τα μαλλιά, τα δόντια, όλα τα σχετικά. Τα μαλλιά να σε πέσουν, τα δόντια γιατί να σε πέσουν. Ή γιατί δεν ξέρω, μερικοί άνθρωποι δεν ξέρω. Καλώς πάντων, εντάξει, εγώ πήρα να πω την άποψή μου, γιατί σ' ακούω για το μεσημέρι. Μάλιστα. Και το μεσημέρι βγήκε ένας κύριος ακροατής που είπε είναι Ολυμπιακός αλλά είναι αντικειμενικός. Ναι. Και κόρυψε να τρακάρω, κόρυψε να το κάνω στα γέλια. Να πούμε. Έλα. Λέω, εντάξει, δεν είναι αυτό, μάλλον είναι εξελιγμένο είδος, μεταλλαγμένο, δεν ξέρω. Δηλαδή υπάρχουν αντικειμενικοί Ολυμπιακοί, ας πούμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας. Έτσι είναι αλυσμόνητα τα επιχειρήματα τους, εμένα έτσι μου αρέσει να το παίρνω κτλ. Και αυτός το λέω σε συνάρτηση με το ερώτημα που έκανες λίγο πριν σε όλους τους άλλους. Θέλω να δω τον ΠΑΟΚ άμα θα φάει ένα γκολ, πώς θα αντιδράσει κτλ. Που είναι λογικό ερώτημα, λίγο πρώιμο όπως σου επισημάνανε κάποιοι άνθρωποι. Γιατί ακόμα είναι αρχή της σεζόν κτλ. Και τα αντανακλαστικά και αγωνιστική κατάσταση δεν είναι τέτοια που να μπορείς να αντιδράσεις ειδικά με αυτές τις ομάδες. Και θα επανέλθω σε αυτό που λέω για τον Άγιαξ. Αλλά θα στο αντιστρέψω το ερώτημα. Και θα στο αντιστρέψω έτσι, θα το κάνω λίγο τρικαλόρικο. Θα παίξω στοίχημα ότι ο Ολυμπιακός το πρώτο 30 λεπτό θα έχει υπέρ του 1-0 με πέναλτι. Α, λες ότι θα κάνει... Ναι, πιστεύω ότι ο ΕΦΑ τον περιμένει τον κύριο Μαρινάκη στη γωνία και θα του πιστήσει όπως είναι αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα τόσα χρόνια ή τουλάχιστον έτσι λέγεται, ας πούμε. Θα του πιστήσει με διατητικό κόλπο, ας πούμε, γιατί στην κατάσταση που είναι θα αμφισβητηθεί αγωνιστικά ο Ολυμπιακός. Άλλωστε είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα που είχε τρεις τραυματισμούς στον πρώτο της επίσημο αγώνα. Δεν έχει πάρει όλα τα πρωταθλήματα, όλες τις ομάδες που παίξαν. Θυμίζει τον περσινό ΠΑΟΚ. Θυμίζει τον περσινό ΠΑΟΚ. Που δεν κάνανε ούτε. Του προείβητς, ναι. Ούτε προπόνηση, ούτε αποκατάσταση, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων. Και μια που πιάσαμε το αγωνιστικό. Εγώ πάω χτίσει. Ναι. Μια που πιάσαμε το αγωνιστικό. Με στεναχωρεί πολύ η υπόθεση Χατζησαΐα. Ναι. Πολύ με στεναχωρεί. Και με στεναχωρεί το υπερηραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω από αυτήν. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποιες καταστάσεις στα αποδυτήρια μέσα οδηγούν έναν άνθρωπο τον οποίο τον έχεις δικό σου, αναγκάστηκε να τον πληρώσει για να τον ξαναφέρει, που έβγαλε μάτια πέρυσι το πρώτο μισό του πρωταθλήματος και σε σένα κάνει καλή χρονιά. Να μην μπορεί να έχει τη θέση του, ας πούμε, αγωνιστικά και να πρέπει
να παίζει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να παίξει, κατά την άποψή μου, στο κέντρο της άμυνας, να παίζει το κέντρο της άμυνας. Θεωρώ δηλαδή ότι ο Χατζησαρίς θα ήταν καλύτερο δίδυμο με τον Βαρέλα και ο Τζαβέλας να παίξει αριστερά εκεί που έπαιζε τόσα χρόνια, παρά αυτό που συμβαίνει τώρα. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό ή δεν ξέρω τι συμβαίνει ή δεν ξέρω τι παρασκήνιο υπάρχει πίσω από την υπόθεση, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένας ενδεκαδάτος παίχτης. Μάλιστα. Οκ, okay, boy. Σε ευχαριστώ. Επόμενη γραμμή. Οκ, okay, boy. Έλα, φίλε. Επόμενος φίλος. Καλημέρα. Καλημέρα στην πιο ρετική πόλη, κύριε Ραπτοπουλά. Έλα, ρε φίλε. Τι έγινε. Τι κάνει. Τι έγινε. Πολύ ησυχία βλέπω, κύριε Ραπτοπουλή, στην πόλη σας. Τι έγινε. Πάτε νωρίς για ύπνο. Να ρωτήσω, πότε πάτε διακοπές, κύριε Ραπτοπουλή, για να ξέρουμε να κανονίσουμε το πρόγραμμα μας το βραδινό. Δηλαδή πώς θα περνάνε αυτά τα βράδια, δηλαδή τα τελειώτα. Βγαίνει ο άλλος με τα πέντε άθρα που έριξε την ομάδα με 250 εκατομμύρια χρέη στη ΓΑΜΑ Εθνική και την πήρε ο Τίγρης Σάπλα. Έτσι, ναι. Έβαλε μεγαλύτερο μέγεθος τη Σεντετιέν από ότι ο Άγιαξ. Θα τρελαθούμε. Αμούστα καπαιδιά, λέει. Αυτά ακούει βρε ο μεγαλόγκαρτος στο Πασαλιμάνι και γελάει με όλους τους φιλάθλους. Και σου λέει γιατί να επενδύσω άλλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο αφού το παίρνω και έτσι στο πρωτάθλημα. Ναι. Βγαίνει ο άλλος και τι είπε. Η UEFA θα τιμωρήσει το δαφνοστεφανωμένο του Πασαλιμανιού. Ναι. Γελάει ο γιος του Κυρσάβα, κύριε Ραπτοπουλέ. Τι γελάει ο γιος του Κυρσάβα. Μέχρι ομάδα της πόλης σας βοήθησε. Δηλαδή τόσο αχαριστία πια. Εντάξει, τη βοήθησε τότε το ξέρω. Το. Εγώ πάντως συγκλονισμένος είμαι. Ναι, με τους φίλους του Ολυμπιακού που λένε εντάξει ρε φίλε, ας μην πάρουμε 1-2 χρόνια το πρωτάθλημα, αλλά αν το πάρει κάποιος, εμείς θέλουμε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αδερφά σωματεία, κύριε Ραπτοπούλε. Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή ξεχνάτε τα 23 χρόνια έρωτα από τα Τέμπη μέχρι την Τούμπα. Τι να πω ρε φίλε. Δηλαδή υπάρχει μια ερωτική σχέση, έχει αναπτυχθεί ένας αμοιβαίος έρωτας. Οι Ολυμπιακοί συμπαθούν τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα οι παοξίδες δεν τους πολυχωνεύουν. Γιατί περίμενε, συγγνώμη λίγο κύριε Ραπτόπουλε. Να μου βγαίνουν και να μου λένε, ρε φίλε, ότι αν δεν το πάρουμε εμείς προτιμάμε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί αφού είναι το πανό στη μέση κύριε Ραπτόπουλε. Έλα. Το πανό κύριε Ραπτόπουλε, δηλαδή αμοιβαία τα αισθήματα. Δηλαδή από εκεί εμπνεύστηκε δηλαδή ο μεγάλος τραγουδιστής μετά και έβγαλε το αμοιβαία τα αισθήματα μωρό μου. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Για πες μου. Τώρα είπατε για αυτό το ποδοσφαιριστή του Αλμέιδα. Δηλαδή, τι σας θέει ο άνθρωπος τώρα. 32 χρονών, 33 πόσο είναι, αφήστε τον δηλαδή. Εντάξει, φραπέ έπινε και στη Γερμανία. Ναι. Δεν χρειάζεται που ήρθε στην Αθήνα να... Εντάξει. Ναι. Ξέρετε ότι έχει πιει στη ζωή του πολύ φραπέ κι αυτός. Εντάξει. Εντάξει, δηλαδή ψηλό κορμί. Αυτό το θυμάμαι που έλεγε το μεγάλο το σέντρε μπάκου, ξέρεις, από το Αγρίνιο. Ποιο, τι. Ήταν σε εκείνο, πότε κάναμε τη μεγαλύτερη νίκη και στην ιστορία του δαφνοστεφανωμένου η τζούλια της Ευρώπης, κύριε Ραπτόπουλε. Πότε, που όλοι στοιχηματίζατε άσο και ήρθε διπλό 1-3 ναι. Στη Γερμανία. Εντάξει. Τον είδε ο Πέτρος ο Μίγος και λέει τι κορμί ατελείωτο είναι αυτό. Αυτός είναι λέει χαζογκόλης, λέει. Ναι. Έπαιζε βασικός εκείνο το παιχνίδι, κάνει το 1-0, χάνει άλλα 2-3. Εντάξει, δηλαδή στις 5 ευκαιρίες μπορεί να κάνει και ένα γκολ, άντε στις 8. Ναι. Πάση περιπτώσει. Ναι. Και αναφέρεσαι τώρα για την άλλη την αμαρτωλή ομάδα, ναι. Δηλαδή εξ Αθηνών. Ναι. Δηλαδή με το Χουάν Ραμόν Ρότσα Μπούμπλης και με το πώς το λέγανε τον άλλο, το Σκοπορλήθρα και το Βίδα και τον Δαβίδ Νέλσον Στεργάκο, δηλαδή πρωτοτυπήσαν και στο μπάσκετ αυτοί. Πού το θυμήθηκες τον Μπορμπολήθρα, ρε φίλε. Του Σκοβολήθρας. Γιατί ο άλλος, Αγαμέμνον Ιωάννου, που ήρθε και στην ομάδα. Αλήθεια, η ομάδα της καρδιάς σας, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν μου λέτε. Λέτε να ξαναγυρίσει και κανένας Νάιτος με κανένα Χρυσάφι με κανένα αγαπητό Αμπελά τώρα. Γυρνάνε όλοι πίσω, για. Εγώ λυπή, εδώ τι ακούω. Είπατε προχθές ένας Νέτο, λέει, ξαναγύριζε πίσω. Ένας Ραούλ, μπράβο. Ο Κόκε λέει παραμένει βασικός. Πόσες φανέλες να πουλήσουν όλοι αυτοί από την πουτή, κύριε Ραπτόπουλε. Τι να πω, ρε φίλε.
Ε? Τι να πω, ρε. Το όνειρο, δηλαδή αυτό είναι το όνειρο δηλαδή των φιλάθλων της ομάδας της πόλης σας με τα δύο άρθρα 99 και 49, κύριε Ραπτόπουλε. Έλα. Ποιος χαίρεται σε αυτή την περίπτωση, ξέρετε? Τι να πω. Ο κύριος Λάμπρος σου λέει θα γυρίσει και ο Νάιντος. Πώς είχε πει τότε ο μεγάλος προπονητής που είναι και κάτοχος διπλώματος προ-αλφα, όπως ο Μουρίνιο. Ναι. Αυτός που βγαίνει κάθε Δευτέρα που λέει σιδέρωσε γυναίκα το πουκάμισο και το κουστούμι, δεν είμαι καλεσμένος στην εκπομπή του Χίτα σήμερα. Αυτός που ανακάλυψε το Πενίσκο, ρε φίλε. Το Πενίσκο και τον Άιντο, ρε φίλε. Βάχρε, Θεέ μου, να πούμε. Ναι, ρε φίλε, ανέβηκαν αυτοί όμως. Ανέβηκαν κατηγορία. Τι ανέβηκαν? Τι ανέβηκαν, κύριε Ραπτόπουλε? Ανέβηκαν κατηγορία με τον γκολ το τελευταίο λεπτό, το offside, ρε φίλε. Έλα βρε τώρα αυτόν τον άφησε ο Κωστάκης ο Ριαβόγλου με του Χάρη του Μπεκανίδη ελεύθερο τώρα τον Αγροτικό Αστέρα. Ήρθε στην Παπαναστασίου εκεί να φάει ένα σάντουιτς από την κορυφή και τον πήρε ο... πώς το λένε τον άλλον, τον είχε πάρει που κάτσε λίγο να τον θυμηθώ. Ο Ξεταβάνωτος τον πήρε. Έλα. Και υπέγραψε επαγγελματικό δελτίο. Έτσι είναι, κύριε Ραπτόπουλε μου. Δηλαδή ξεχνιούνται αυτά τα πράγματα. Καλά βρε. Και κάτι, μια παρατήρηση θέλω να κάνω και να κλείσω με αυτό, κύριε Ραπτόπουλε μου. Αν και δεν πήρε και ο Σάββας από την Πολύχνη σήμερα, μάλλον θα είναι εκεί στη Διχάλα, στα καλά τα καθούμενα, στα καλά καθούμενα θα κάνει τον τροχονόμο. Καλά βρε, Παύλο Αντρώνη, δεν παίζεσαι. Εθεάθης σε νυχτερινό μαγαζί στην Πολύχνη, στο Glass Palace και πήρες τον Παρκαδόρο και τον έκανες μεταγραφή στο Μακεδονικό Νεαπόλεως. Φίλε, αυτός που ήρθε στο Μακεδονικό Νεαπόλεως. Ο Παρκαδόρος από τον Glass Palace είναι. Άκου να δεις. Δεν είναι αυτός που νομίζεις. Ο Γκουνσότο είναι. Τι αυτός είναι 53 φεύγα. Ο ποιού είναι, κύριε Ραπτόπουλε? Όχι, ο ποιού είναι φυλακή, ρε. Ο Γκουνσότο είναι. αλλά δεν ξέρεις ότι το αφεντικό τον πήρε και για άλλες δουλειές. Δηλαδή, τώρα που ο Πόκο Λόκο πήρε άδεια. Ο μαύρος που έχουμε απάνω και πήγε στο Κονγκό μια εβδομάδα. Ναι, ναι. Είδα τον Ογκουνσότο το πρωί στο γραφείο του, τον είχε να πληρώσει. Λέω ρε παιδιά, αυτός ο Ογκουνσότο πόσες δουλειές κάνει? Εδώ λέει ο Κούγιας κάνει τέσσερις. Δηλαδή είναι μάνατζερ, πρόεδρος, δικηγόρος, λέει ποδοσφαιριστής, παλέμαχος. Ο Ογκουνσότο που είναι λέει και μαύρος και έχει και περισσότερες δυνάμεις, λέει να μην τον πάρουμε εδώ. Έτσι μου είπαν, έτσι σας λέω. Καληνύχτα σας, κύριε. Να είστε καλά. Καληνύχτα μου στο μακρινό Μπιλμπάο, κύριε. Έτσι, ναι, καλημέρα. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Ναι. Ναι. Εγώ να ρωτήσω το κεντρό τον Ηρακλειδέα που αργιανίζει επικίνδυνα, θέλω. Ναι. Τι κάνει, λέει? Τον τελευταίο καιρό αργιανίζει επικίνδυνα. Τι θα πει αργιανίζει, δηλαδή? Γίνεται σαν τους Αργιάνους. Οι Αργιανοί δεν ξέρουν μπάλα, φίλε. Αυτός ξέρει. Ναι, άλλο. Όχι άλλο αυτό. Ναι, κάτσε σου πω. Τι κάτσε, τι. Άντε να πεις ότι ο Άγιαξ έπαιζε με τα τρίτερα, γιατρέ. Που δεν ισχύει, γιατί η δεκάδα που ξεκίνησε. Όχι, και λέει ο γιατρός ότι. Περίμενε να τελειώσει. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα του Άγιαξ που παίζει Β' Εθνική και βγήκε τρίτη στην κατηγορία. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι να δεν ισχύει, γιατί δεν είναι η δεύτερη ομάδα. Τι δεν ισχύει? Είναι η δεκάδα που ξεκίνησε και έπαιξε έως το 75. Η 9 στους 11. Ναι. Οι 9 από τους 11 ήταν αυτοί που ήταν στην 20άδα και προπονούνται μαζί με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ. Την κανονική. Ναι. Ναι. Ο Ηρακλής, ρε γιατρέ. Α, σε προπονούνται, ρε. Η ομάδα είναι δεύτερη ομάδα. Ο Ηρακλής, δηλαδή, δεν έπαιζε με τα τρίτα. Όχι. Που παίζε, είχε βασικούς το Δούμς και το Ρώτα, τον Καλφούτζο, τον Ρούσο και τον Πικιάρη. Γιατί μπορεί να πάρει παίκτες ο Ηρακλής μεταγραφή? Αυτή είναι τα τρίτα. Ποια τρίτα, ρε? Αυτή είναι βασική, ρε. Με αυτούς θα παίξει ο Ηρακλής. Είσαι σίγουρος ότι θα παίξει? Γιατί έχει δικαίωμα μεταγραφή, το ξαναρωτάω. Δηλαδή, επειδή δεν έχει δικαίωμα, δεν θα πάρει κάτι τον 23. Έλληνα θα πάρει, ρε, κανένα Έλληνα. Τι Έλληνα θα πάρει? Αυτή είναι 18 χρονών, ρε. Αυτή είναι τα τρίτα, ρε. Πού να βρεις Έλληνα ποδοσφαιριστή να πάρεις, ρε, έξυπνε. Γιατρέ, αυτή είναι τα τρίτα που παίζαμε εμείς. Για τρίτα ήταν. Ο Δούμτσιος, ο Ρώτας, ο Μπίκερης και ο. Ο Δούμτσιος, ο Γιώργος και ο Μπίτερ θα παίξουν βασική. Κορόιδο. Ούτε έξω του Καθατζόγλε θα παίξουν. Ποιος? Καλά. Αυτή. Ναι, ναι. Στο λέω εγώ. Καλά. Τέλος πάντων, ήρθε η πρώτη δόση. Αλλά πάει κατευθείαν στην εφορία. Τι να κάνουμε, δεν έχετε. Όπως θα γίνει και το υπόλοιπο ποσό. Δεν έχετε κανένα υπουργό του Πασόκ να πει στους εφοριακούς. Κρατήστε τα λεφτά εκεί, μην τα παίρνετε. Έτσι πως τα έχει κάνει ο Παπαθανασάκης. Άμα έδινε εντολή κανένας υπουργός στην εφορία, τι λες να έλεγε. Ο υπουργός οικονομικών τηλεφωνάει και λέει: παιδιά, δεν τα παίρνουμε. Τι θα πει ο εφοριακός, θα τα δέσμευε? Δεν έχεις
πολιτικούς, ρε κορόιδο, Ηρακλής, είσαι φουκαρά. Ρε, ο Παπαθανασάκης είχε κάνει κάτι διακανονισμούς. Φουκαρά. Τους έχασα αυτούς και δεν τους πλήρωσε. Τι διακανονισμός, ρε, άμα πάρει ο υπουργός τηλέφωνο δεν έχει διακανονισμό, ρε, Ελλάδα είναι εδώ. Καλά. Ηρακλής είσαι, ρε, δεν έχεις υπουργούς, ρε. Δύναμή σου, υπουργοί σου είναι η άλλη ομάδα. Μη τις μπερδεύεις. Δύναμή σου, οι οπαδοί σου που αναγκάζουν τους υπουργούς να κάνουν πράγματα. Δύναμή σου, οι υπουργοί σου, ρε. Άντε. Επόμενη γραμμή, άντε. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Του Kitchen Bar και Παναθηναϊκός. Καλώς τώρα. Δεν σ' άκουσα καθόλου να ασχοληθεί σήμερα με τα Γιάννα. Ορίστε. Με τα Γιάννα δεν ασχοληθεί καθόλου σήμερα. Ρε φίλε, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά μας. Ότι παίζουν τρία μάτς και πρέπει να τα δούμε και τα τρία. Ναι, αλλά και τα Γιάννα είχαν σήμερα ένα δύσκολο αγώνα στην Ολλανδία με την Αλκμαρ. Πολύ δύσκολο και το 1-0 είναι πολύ καλό σκορ. Πολύ καλό και βλέπω τα Γιάννα να περνάνε και να αποκλείει το ΠΑΟΚ στο τέλος. Φαντάζεσαι, ρε φίλε. Γιατί το έχεις απίθανο. Τίποτα δεν είναι απίθανο. Το πιο δύσκολο παιχνίδι, όσο και να ακούγεται περίεργο, το έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί είναι το ΠΑΟΚ, δεν είναι το Ολυμπιακού. Κοίταξε να κουτσά στραβά ο Ολυμπιακός, εντάξει αυτήν την ομάδα που είδα τον αγώνα. Δεν έδειξε τίποτα ιδιαίτερο. Κανένας παίχτης να δείξει κάτι, ότι προσπαθεί, ότι έχει την τρίπλα, έχει την μπάσα, έχει κάτι. Δεν... Τίποτα, ένα μάτσο χάλι όλοι μαζί. Με 1-0, με 1-1 Ολυμπιακός θα περάσει. Θα περάσει λες και εσύ, και εγώ αυτό λέω. Θα περάσει. Το θέμα είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, ότι μέσα στην Τούμπα θα χρειαστεί να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ τον αγώνα. Όχι, γιατί μια χαρά είναι. Αυτοί πάλι θα έχουν την κατοχή. Στην αρχή εγώ πιστεύω ο ΠΑΟΚ θα βγει μπροστά να βάλει τον γκολ. Και πιστεύω ότι έχουν περισσότερες αντοχές υπέρ του Άγιαξ παρά υπέρ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Είναι πιο αθλητές, πιο. Ναι, είναι. Πιστεύω ότι έχουν περισσότερο. Τέλος πάντων, τον Παναθηναϊκό επειδή είδες ότι τον είδες. Πώς τον είδες. Μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός. Σε τι. Στο ότι ξεκίνησε ένα παιχνίδι προσεκτικά. Ναι. Άλλαξε το σύστημα του δύο φορές και είχε και τους παίκτες να το κάνει και η τακτική του βγήκε και είχε και την υπομονή να ανοίξει μια άμυνα έστω και με ένα γκολ. Μένα μ' άρεσε ο Παναθηναϊκός. Έβαλε δύο γκολ, του τα ακυρώσανε. Ήταν offside όμως, εντάξει. Το ένα δεν ήταν. Εντάξει, φίλοι, δεν είναι οριακό, εντάξει. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν δίνεται, εντάξει. Και δίνεται και δεν δίνεται. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός την έχει δύσκολα. Την έχει δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός γιατί την έχει δύσκολα. Από θέμα προπονητή. Σήμερα ο προπονητής του έκανε πολύ καλά τη δουλειά του. Εντάξει, δεν σηκώσαμε με την ΑΕΚ το χρόνο σου τη λένε μαθήνεται. Δεν έπρεπε με καμία ομάδα τώρα να. Φίλε, αυτό που έκανε ο Στραματσόνη σήμερα, ο Ήβης δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ. Να αλλάξει δύο φορές το σύστημά του στον αγώνα. Ο Δόνης θα το κάνει. Ο Άγγελος θα το κάνει. Ο Αναστασίου θα το κάνει. No. Ο Ίβιτς δεν θα το κάνει. Περιμένω λοιπόν από τον Ίβιτς στη στραβή να τον δω. Είναι καλός προπονητής. Δεν ξέρω πόσα απίδια πιάνει ο σάκος του σαν coach. Καταλάβες. Θα δείξει, γιατί εντάξει, ο Ήβης είναι άπειρος, θα δείξει, αλλά και δεν... Δεν λέω εγώ ότι είναι έμπειρος, έχει χρόνια μπροστά του, λέω ότι βλέπω. Αλλά και ο Στραματσόνη με αυτό που μας έδειξε... Στραματσόνη δεν περίμενα ότι θα το κάνει. Εντάξει, τώρα παίρνει και διαταγές και πάλι τώρα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Πώς? Πολλά και να. Τίποτα, εντάξει, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Διαταγές. Καλά. Ναι, γεια χαρά. Επόμενος. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον, πρώτο τελευταίος, ακούμε. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Έτσι. Εσύ τώρα τι νομίζεις, ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός από το Ισραήλ? Κακή ομάδα είναι και ο Ολυμπιακός, κακή ομάδα και του Ισραήλ. Δυο ναι, κακές αλλά... Έχω δυο κακές ομάδες. Κακές ομάδες. Τα πινελίκια που έριξε ο Μαρινάκης κάτω στα ποδητήρια, άμα δεν νικήσει θα στείλει καράβι να τους πάρει από εκεί. Σιγά τα αίματα πες τώρα. Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος είναι αυτός. Ο μεγαλύτερος υπεύθυνος, αν δεν περάσει, είναι ο ίδιος ο Μαρινάκης. Και προσπαθεί να δώσει στην κοινή γνώμη ότι αυτό που κάνει στους παίκτες του δεν είναι καλό. Δηλαδή,
ο Μαρινάκης έπρεπε να αφήσει τους παίκτες του αβοήθητους σε πολλά μάτς στο πρωτάθλημα. Τους καλόμαθε με τους διαιτητές και τώρα που ήρθε μια διαιτησία 50-50 φάνηκε το πρόβλημά του. Και πρόσεξε, μια ομάδα μέτρια βρήκε. Αν έβρισκε τίποτα καμιά ομάδα σαν την ΑΕΚ στο Χόλμη σήμερα, θα τρώγε δύο μπαλάκια. Λέω εγώ. Εγώ πάντως βλέπω ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν με γεμίζει και άλλη ομάδα, δεν με ενθουσιάζει και άλλη ομάδα. Ναι, αλλά πώς ήρθε 0 εδώ πέρα. Ήρθε 0 εδώ πέρα, εντάξει, δεν με ενθουσιάζει. Η εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο μου λέει ότι είναι χειρότερη από τον Ολυμπιακό αυτή η ομάδα. Εγώ βλέπω να περνάει άνετα ο ΠΑΟΚ από εδώ. Άνετα. Γιατί έχουμε... Ναι. Άνετα κιόλας. Γιατί έχουμε τον Άσο. Την ισοπαλία, δηλαδή με 0-0 προκρινόμαστε. Έχεις πλεονέκτημα φυσικά. Ναι. Ενώ ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτό. Ναι. Σωστό. Και μετά θα αρχίσουν τα όργανα. Έτσι. Άκουσα λίγο από το ράδιο το Παναθηναϊκό. Ράδιο. Καλά λένε ότι έπαιξε. Ράδιο. Από το ράδιο το δικό. Από το λεπτομέρειες, από το ράδιο, από το, τώρα που έκανες ανάλυση. Α, δεν το είδες το μάτς. Δεν το είδες. Δεν έχω, αποφεύγω να, δεν έχω συνδρομητικό κανάλι. Καφενείο δεν έχεις στη γειτονιά. Είμαι στο Μακροχώρι και ασχολούμαι με τους μπαξιέδες. Στο Μακροχώρι, το Μακροχώρι καφενείο δεν έχει, κουμάρι δεν παίζουνε, η χωρική ημέρα. Είμαι πατρεμένος εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζω ότι είναι το Χιλιτίδη, παλιότερα τέχνη ήταν. Ναι. Και εγώ τα ίδια. Α, ωραίος. Μια μέρα θα τον πάρω κατηδίαν τηλέφωνο να του πω ποιος είναι. Οκ, okay, boy. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Τελευταίος για σήμερα. Καλώς τον. Αυτόπουλε. Καλώς τον. Ο Αχιλλέας από Γερμανία είμαι. Περίμενα σήμερα με προσμονή τον Κυρκό στα την Κατερίνη και δεν μου βγήκε. Τι έπαθε το γλυκό αγόρι. Καλημέρα, φίλε, ακούω. Λοιπόν. Μένω έκπληκτος σήμερα από τους γαύρους ναι. Εδώ της Γερμανίας που υπάρχουν. Για πέ μου, για πέ μου. Πίναμε καφέ ναι. Και όλοι βρίζανε το Μαρινάκι. Ναι. Πού το βρήκε λέει αυτό το προπονητή λέει, που τον έφερε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο προπονητής τους. Ναι. Είδα τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ναι. Μάλλον παίζανε οι γκάβοι με τους κουτσούς. Ναι, κακές ομάδες, ναι, κακές ομάδες. Ακιά ομάδα μιλάμε Ισραηλινοί με το που είχαν την μπάλα στο πόδι της στέλνανε όπου να είναι, ούτε επίθεση δεν θέλανε να πιάσουν. Το ότι δεν πήρε ο Μαρινάκης παιχταρά φορ, το ότι δεν πήρε γρήγορο κόφτη και οχτάρι, δεν πήρε γρήγορο στόπερ και τερματοφύλακα της προκοπής, δεν τους πείραξε, τους πείραξε ο προπονητής. Καπ, αυτή τη στιγμή κοίταξε, εγώ το λέω και το ξαναλέω, Ολυμπιακός έπαιρνε άξια κάποια πρωταθλήματα, πολλά πρωταθλήματα με τον Κόκαλη. Ναι. Γιατί έφερνε παιχταράδες ο άνθρωπος. Έτσι. Κοίταξε τώρα. Άξια πρωταθλήματα με τον Κόκαλη πήρε. Είχε καλή ομάδα, την καλύτερη ομάδα. Έσπροχνε και την κακατσοπαρέα από δίπλα. Έσπροχνε να πούμε. Εντάξει. Ναι. Εκείνος ο Ολυμπιακός δεν χρειαζόταν σμπρόξιμο, έτσι. Ναι, αλλά σμπροχνόταν. Για να λέμε. Πώς δεν χρειάζεται. Ναι, τους τραβού το δίκιο να το λέμε. Δεν χρειαζόταν σμπρόξιμο γιατί είχε παιχταράδες μέσα. Αλλά αυτή του Μαρινάκη με αυτά τα παλτά που έχει μαζέψει τόσα χρόνια. Με αυτές τις σαβούρες που έχει φέρει εκεί, αυτή τη στιγμή βρες μου έναν παίκτη του Ολυμπιακού που να μου πεις αυτός ο παίκτης μπορεί να παίξει στο ΠΑΟΚ βασικός. Έναν βρες μου. Στον ΠΑΟΚ βασικός. Ναι, έναν πες μου. Δεν σου μιλάω για τον Φορτούνι, γιατί ήταν ο απατεώνας της Β' Εθνικής Γερμανίας, δεν μπορούσε βασική θέση να πάρει. Ήταν μεγαλύτερο παλτό δεν υπήρχε. Ο Φορτούνης χωρίς την αβάντα των διαιτητών και των συμπαικτών του. Πήρε πέρσι πόντους για να. Ήταν το μάρκετινγκ τέτοιο. Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό δεν πουλήθηκε. Αλλά δεν έπιασε. Δεν μπορεί. Δεν έπιασε. Δεν μπορεί. Λοιπόν, είδα και τον Άγιαξ. Ναι. Είδα και την ΑΕΚ σήμερα λίγο. Ναι. Είδα και τον Παναθηναϊκό. Τι είδες. Εντάξει. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις ομάδες που έπαιξε τη Σεντετιέν. Ναι. Είναι ας πούμε ο Πας Γιάννα της Ελλάδος, έτσι. Ναι. Ή ας πούμε ο Ατρόμητος της Ελλάδος. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την ΑΕΚ στο Χόλμης που είναι μια μέτρια ομάδα ναι. Όμως επειδή παίζει πρωτάθλημα
Ναι. Μπορεί κιόλας να αποκλείσει το Παναθηναϊκού. Ναι. Κάλιστα μπορεί και ο ΠΑΟΚ να αποκλειστεί πολύ άνετα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κλείσε λέει. Και βλέπω, τι να πω τώρα λέπε, για τον ΠΑΟΚ, αυτή η ομάδα που είδα τον Άγιαξ, μιλάμε για τρομερά παιδιά, νεαρά παιδιά. Άπειρο. Παίζουνε μπάλα τα παιδιά τους, βλέπεις σαν χέλια γλιστράνε. Κοντρολαρισμένοι, γυμνασμένοι, αθληταράδες. Δεν ξέρω αν έχουν οι γαλλικές ομάδες της Εντετιέν ή κάναν παίκτη τέτοιο. Θα δούμε. Εγώ βλέπω να πουλάνε το φορ. Εκείνον το Ντόλμπερκ, μου έκανε εντύπωση. Ο Ντόλμπερκ, φίλε, ναι. Εκείνον τον Ντόλμπερκ. Παιχταράς είναι. Παιχταράς. Ε? Παιχταράς. Παιχταράς, τον είδα. Ρε. Αυτός ο παίκτης μου θύμισε έτσι. Θα πάρουν σε δύο, χρόνια, σε δύο χρόνια θα πάρουν πολλά φράγκα από αυτόν. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. 19. 19, έτσι. Θα είναι ευλογία για τον Ηρακλή. Θα περάσω στον Ηρακλή να μην κάνει μεταγραφές. Α, να βγάλει ελληνάκια, ε. Ναι. Να βγάλει ελληνάκια για να μπορεί να κάνει ομάδα και να πουλήσει παίκτες. Γιατί ο Ηρακλής, δυστυχώς, το είχα πει και πέρσι σε σένα το χειμώνα, ότι στο τέλος θα αναγκαστούν να πέσουν μόνοι της. Και αυτοί και ο Άρης. Γιατί δεν έχουν λαό. Ο Ηρακλής δεν έχει λαό πίσω. Τι με 5.000 εισιτήρια, τι θες να κάνεις δηλαδή. Δεν δίνω εισιτήρια στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ. Πού πας, ρε. Ξεπόδιτο στα αγκάθια, στα χωράφια, πού πας. Μάλιστα. Τι πρέπει να δίνεις, πόσο χωράει το Καφατζόγλου, 25.000. Δώσε 20.000 στον αντίπαλο. Αλλιώς μην... πώς θα συντηρηθεί αυτή η ομάδα, ρε φίλε. Εντάξει, μην τα παραλες τώρα. Τι αντίπαλο. Δεν μπορεί, ρε Αυτόπουλο, δεν μπορεί. Δηλαδή, πώς. Έχουν απαιτήσει από τον κάθε πρόεδρο να τους φέρει 3-4 παικταράδες. Με τι θα τους πληρώσει. Από πού. Εντάξει. Εισιτήρια δεν υπάρχει. Εντάξει. Χορηγίες μεγάλες δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αυτός θα βάζει από την τσέπη του για να λέει Ηρακλάρα. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Έχει τρόπους για να βγάλεις λεφτά, έχει. Έχει τρόπους, αλλά όχι με 5.000 κόσμο. Βρε, έχει τρόπους. Τουλάχιστον να μην, δεν πρέπει να έχεις 15.000 κόσμο στο γήπεδο. Βρε, έχει τρόπους και χωρίς κόσμο να βγάλεις λεφτά. Δεν ξέρω, ρε, αλλά εάν ήταν εδώ στη Γερμανία, παράδειγμα. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα πώς βγαίνουν τα λεφτά. Τέλος πάντων. Έχει τρόπους να βγάλεις λεφτά, ένα κάρο. Ένα σωρό, που λέει ένας φίλος μου. Λοιπόν. Τέλος, Γουλιέλμος. Αύριο είναι Παρασκευή. Ω, ζάχαρη. Κέρδισε Σαββατοκύριακο με βροχές. Καλά να πάθετε. Εμείς θα μείνουμε εδώ έτσι να ξεκουραστούμε, να τεντώσουμε, να κοιμηθούμε, να φτιάξουν οι κύκλοι από τα μάτια μας. Έχουμε γίνει σαν τον Πάρλα τον ηθοποιό από το ξενύχτη. Το θυμάσαι τον Αυλαγιώτη. Μας άφησε χρόνους κι αυτός. Λοιπόν, Χιλιτίδης συνεχίζει. Τον ακούμε, μένουμε μαζί του. Αύριο το μεσημέρι τα περισσότερα τις αναλύσεις μας. Έχει πολύ μπάλα. Όταν δεν μετριέται η ακροματικότητα, μιλάμε για μπάλα. Το καλοκαίρι μιλάμε για μπάλα. Δεν είναι τα φιλικά ανυπόλοιπτα, ούτε τα πρώτα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού. Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις και είναι ιδιαίτερα γοητευτικές. Τα λέμε αύριο.